Καλησπέρα, εδώ είμαστε. Ξεκινάει το ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107,4. Τετάρτη 10 Ιουλίου. Σήμερα λιγοστεύουν οι μέρες για το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Δικεφάλου. Τρεις εβδομάδες πάνω κάτω. Αν βγάλουμε ρεπό, επιστροφές στην Ελλάδα, αναχωρήσεις ξανά στην Ολλανδία κτλ. Κτλ. Νομίζω ότι έχει ακόμα 20 γεμάτες μέρες ο ΠΑΟΚ και ο Αμπέλ Φερέιρα να παρουσιαστούν έτοιμοι στην πρώτη μάχη για τα προκριματικά του Champions League, στον τρίτο προκριματικό γύρο. Χθες είχαμε κάποια παιχνίδια του πρώτου προκριματικού γύρου, θα αναφερθούμε σε αυτά στη συνέχεια, που επηρεάζουν ή ενδεχομένως να επηρεάσουν την πορεία του ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο. Θα εξηγήσουμε πώς έχουν τα δεδομένα. Είχαμε φιλικό χθες. Ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με την Τσβόλε. Υπήρξαν θετικά συμπεράσματα, υπήρξαν και αρνητικά. Θα μας τα πούν καλύτερα οι απεσταλμένοι του ΠΑΟΚ 4 στη συνέχεια, η Ελένη Μπούντου και ο Σάββος Κόλκας. Όπως και χθες, μπορείτε να κάνετε τις ερωτήσεις σας, θα τις μεταφέρουμε στον Σταύρο, είτε στέλνοντας μήνυμα γραπτό SMS FM κενό το ερώτημά σας στο 54526, είτε μπορείτε να αποστάρετε στο λογαριασμό του ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο στο Facebook, είτε στέλνοντας direct μήνυμα, είτε κάνοντας ένα αποστάρισμα. Θα μαζέψουμε τα ερωτήματά σας και θα τα μεταφέρουμε στο Σταύρο. Η ανησυχία νομίζω παραμένει δικαιολογημένα. Το λέει στη καθημερινή βάση και ο Σταύρος. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ενίσχυση στο κεντρικό άξονα. Οι μέρες πλέον είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Κάθε μέρα που φεύγει, λειτουργεί εις βάρος του ΠΑΟΚ. Μπορεί να έρθει ένας παίκτης έτοιμος, αλλά μπορεί να έρθει και ένας παίκτης που δεν θα είναι έτοιμος. Και τα πρώτα δείγματα γραφής, τα οποία δεν χρειάζονταν να τα δούμε κιόλας για να καταλάβουμε ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ενίσχυση, δεν είναι και τόσο καλά. Υπάρχουν θέματα. Βλέπει παίκτες ο Αμπέλ Φερέιρα, δοκιμάζει σχήματα, δοκιμάζει δίδυμα. Αλλά όλα αυτά κοινό παρονομαστία έχουν, νομίζω, ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται άμεσα την ένταξη ενός κεντρικού χαφ με πολύ καλύτερα χαρακτηριστικά από αυτά που έχει ήδη ο ΠΑΟΚ. Και ιδανικά, νομίζω, θα χρειαστεί και ακόμα ένας δεύτερος. Επίσης, υψηλού επίπεδου, προκειμένου ο ΠΑΟΚ να παρουσιαστεί όσο πιο έτοιμος και ανταγωνιστικός στα παιχνίδια του Champions League. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει πολύ χρόνο. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν άξιζε τον κόπο όλη αυτή η καθυστέρηση. Ναι, από τη μία υπάρχει το ελαφρυντικό ότι αν ένας παίκτης είναι ελεύθερος, δεν είναι πρώτη επιλογή η Ελλάδα. Είναι γνωστά αυτά. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι στην πρώτη επιλογή στην Ευρώπη για ποδοσφαιριστές με ποιότητα και προσωπικότητα. Από την άλλη όμως, γιατί πάντα υπάρχει διπλή ανάγνωση στο οτιδήποτε, ο ΠΑΟ ξέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ και μήνες, ότι χρειάζεται ενίσχυση στην μεσαία του γραμμή. Από τον Δεκέμβριο έχασε τον Βέρμπλουμ, παλεύει ακόμα Σουηδός. Από τις 26 Ιουνίου έχουμε γράψει ότι ο Βέρμπλουμ δεν θα είναι έτοιμος στα πρώτα παιχνίδια του Champions League του Αυγούστου, ενδεχομένως και σε όλα. Και στα 4, αν ο ΠΑΟ καταφέρει και δώσει 4 παιχνίδια για το Champions League. Ο Μαουρίσιο τραυματίστηκε την άνοιξη και ο ΠΑΟΚ έκτοτε δεν έχει αποκτήσει τον χαφ που θα ήθελε, γιατί αποδεδειγμένα ο Ντόγκλας Αουγκούστο είναι ένας ποδοσφαιριστής με προοπτική, αλλά σε πρώτη φάση δεν δείχνει ικανός να σηκώσει το βάρος της φανέλας, να τον πει ο Φερέιρα παίξε βασικός και να κάνει τη διαφορά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επειδή μου αρέσει κανένα φορά να είμαι και καλοπροαίρετος, μακάρι στο επόμενο 20ήμερο ο Ντόγκλας να δείξει ένα άλλο πρόσωπο. Αλλά με βάση τη λογική, δύσκολα θα το δείξει. Από την πρώτη στιγμή το λέγαμε ότι ένας παίκτης στα 22 του που έρχεται από τη Βραζιλία πρώτη φορά στην Ευρώπη χρειάζεται αρκετό καιρό, δεν ξέρω πόσο ακριβώς, για να μπορέσει να αφομοιωθεί στο ευρωπαϊκό στυλ ποδοσφαίρου και να μπορέσει να σταθεί σε μια ομάδα με τους στόχους και τις ιδιαιτερότητες του ΠΑΟΚ. Απ' την άλλη, ο Μίσιτς δεν δείχνει ότι μπορεί να εμφανιστεί καλύτερος από πέρσι, κάνοντας πρώτη φορά προετοιμασία με τον ΠΑΟ, γιατί πέρσι ήρθε μήνα Ιανουάριο. Και από εκεί και πέρα
υπάρχει ο Κάτσε που ανέβηκε για να φύγει, αλλά με βάση την λειψανδρία που υπάρχει στα χαφ μέχρι στιγμής μένει, και γενικά τα πράγματα δεν είναι ιδανικά, είναι κάθε άλλο παρά ιδανικά. Ξαναλέω, 10 Ιουλίου έχουμε σήμερα. Υπάρχει χρόνος, αλλά δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Κάθε μέρα που περνάει, νομίζω, είναι εις βάρος του ΠΑΟΚ. Το έχουμε πει πολλές φορές και το λέγαμε και προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους. Μακάρι αυτός που θα έρθει να είναι τόσο καλός και τόσο ικανός ώστε να άξιζε την αναμονή. Αλλά είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ έχει χάσει χρόνο. Σε συνδυασμό, μάλιστα, με την αποχώρηση του Λουτσέσκου, εντάξει. Δεν ήταν τα πράγματα πολύ καλύτερα σε ό,τι αφορά τα κεντρικά χάφε, αν έμενε ο Ράσβαν Λουτσέσκου, αλλά σίγουρα θα είχε ένα μπούσουλα ο Ρουμάνος προπονητής και θα ήταν ο ΠΑΟΚ λίγο καλύτερος, έχω την εντύπωση. Αλλά από τη στιγμή που ο Μαουρίσιο είναι στα πιτς, έχει αποχωρήσει ο Κάνιας, έχει αποχωρήσει ο Σάχοφ, έχει έρθει καινούργιος προπονητής, νομίζω ότι πρέπει ο ΠΑΟΚ και να βιαστεί και να κάνει μια εύστοχη επιλογή. Γιατί εδώ που έφτασε, δεν είναι το πλέον εύκολο να κάνει και γρήγορη επιλογή και εύστοχη επιλογή, αλλά είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει νωρίτερα κεντρικό χαφ. Πιθανότητα ναι. Δεν το έκανε. Έχει αποκτήσει μόνο τον Ντόγκλας Αγκούστο. Ήταν τα πράγματα διαφορετικά αν ο Βραζιλιάνος έδειχνε με το καλημέρα ότι πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή υψηλού επίπεδου που μπορεί με το καλημέρα να πάρει φανέλα βασικού και να κάνει διαφορά στη μεσαία γραμμή. Δεν το δείχνει ο Βραζιλιάνος. Αναμενόμενο νομίζω για όλους. Το αντίθετο θα ήταν έκπληξη. Και έτσι ο ΠΑΟΚ δικαίως προβληματίζει τον κόσμο του. Θα μιλήσουμε αργότερα και με τον Σταύρο και με την Ελένη. Είδαν το χθεσινό φιλικό από κοντά με την Τσβόλε και να μας πούν τι γίνεται από εδώ και πέρα στις τελευταίες μέρες του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Θα ακολουθήσει το ταξίδι στο Κλουζ για το φιλικό με την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ για τα 100 χρόνια από την είδηση της ομάδας της Ρουμανίας. Θα επιστρέψει η ομάδα στη Θεσσαλονίκη, θα υπάρχει μια ξεκούραση λίγων ημερών και θα ανέβει και πάλι στην Ολλανδία. Σίγουρα με λιγότερους ποδοσφαιριστές από ό,τι ανέβηκε την πρώτη μέρα του Ιουλίου. Έχει αποχωρήσει ο Μελιόπουλος. Όπως προέκυψε σήμερα, και ο Μαουρίσιο και ο Βέρμπλουμ ετοιμάζουν βαλίτσες για την Ελλάδα, καθώς δεν υπάρχει ο παραμικρός λόγος να ταξιδέψουν στη Ρουμανία. Θα συνεχίζουν την αποθεραπεία τους στην Θεσσαλονίκη και πιθανότατα θα ενσωματωθούν και πάλι με την ομάδα στη δεύτερη παρουσία της στην Ολλανδία, στο δεύτερο στάδιο. Επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη, πέρα από το Μελιόπουλο που έχει ήδη επιστρέψει, και ο Μαρκόφσκι, ο νεαρός επιθετικός που ανέβηκε στην Ολλανδία μόνο και μόνο για να συμπληρώσει τα οικογενειακά διπλά, γιατί με την περσινή παρουσία του σε Γυνιακό και Τρίκαλα δεν έδειξε ότι είναι ένας striker υψηλού επίπεδου ή αν θέλετε να έχει μεγάλες προοπτικές να σταθεί στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Ένα γκολ έβαλε πέρσι με τον Ιγυναιακό και άλλα 4 με τα Τρίκαλα. 5 γκολ για έναν επιθετικό 22 ετών που θέλει να διεκδικήσει θέση στον ΠΑΟΚ είναι ένας πάρα πολύ μικρός αριθμός, ειδικά όταν μιλάμε για τη Β' Εθνική. Και θα επιστρέψει και ο Σιμεών Παπαδόπουλος, ο τέταρτος κατά σειρά τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, μέλος της ΚΑΠΑ 19 πέρσι. Μελίσσας, Ζίβκοβιτς και Πασκαλάκης νομίζω είναι υπεραρκετοί για τον Αμπέλ Φερέιρα. Αν προκύψει τώρα μια τόσο μεγάλη ανάγκη, ενδεχομένως να βρεθεί σε κάποιες προπονήσεις στην πορεία της σεζόν μαζί με την ομάδα του Σιμεών Παπαδόπουλου. Αλλά όπως φαίνεται δεν θα ακολουθήσει την ομάδα στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Είχαμε και ένα απρόοπτο πριν από λίγο με τον Δημήτρη Γιαννούλη στην προπόνηση. Δέχτηκε μια αγωνιά από τον Γαϊτανίδη στην προσπάθειά του να διεκδικήσουν μια μπάλα. Άνοιξε η μύτη του Γιαννούλη. Εντάξει, δεν υπάρχει κάποιο θέμα φυσικά ανησυχίας. Του τοποθετήθηκαν ράματα στα χείλη και θα συνεχίσει κανονικά. Αυτά είναι τα δεδομένα της σημερινής προπόνησης. Το τι έγινε, τι δούλεψε ο Φερέρα, θα μας το πούν οι απεσταλμένοι του
του ΠΑΟΚ 24. Γενικότερα κλείνει σιγά σιγά ένα διάστημα αρκετών δοκιμών. Μάλλον μόνο δοκιμών, γιατί και στα τρία φιλικά του ΠΑΟΚ, με Νόρτσελαντ, Αλκμαρ και Τσβόλε, ο Φερέιρα χρησιμοποίησε 6 διαφορετικές ενδεκάδες στα 6 συνολικά ημίχρονα. Υπάρχει και θέμα στο ΠΑΟΚ 24, μπορείτε να το διαβάσετε. Νομίζω ότι από το επόμενο φιλικό με την Κλουζ θα μπουν σιγά σιγά στο περιθώριο δοκιμές. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει κορμό για τα παιχνίδια του Champions League. Δεν θα προχωρήσει, έχω την εντύπωση, σε φοβερές αλλαγές ο Φερέιρα. Δηλαδή ο Μάτος είναι σίγουρα μέσα, ο Βαρέλα το ίδιο, ο Κρέσπο το ίδιο, ο Στοχ σίγουρα, ο Ακπομ. Θα προσπαθήσει και αυτός να βάλει τις δικές του πινέλιες. Υπάρχει ένα ερωτηματικό στα αριστερά για το αν θα αρχίσει να δουλεύει τετράδα στην άμυνα με τον Γιαννούλη στα αριστερά ή τον Ροντρίγκο. Θα το δούμε. Νομίζω θα είναι πολύ διδακτικό το φιλικό με την Κλουζ, που θα είναι κανονικό φιλικό σε κανονικό γήπεδο και όχι σε κάποιο γήπεδο στην Ολλανδική εξοχή. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Περιμένουμε λοιπόν το πρώτο crash test του δικεφάλου. Όπως είπα, περιμένω εγώ προσωπικά τουλάχιστον το Φερέιρα να ξεκινήσει να δουλεύει την ενδεκάδα που θα δούμε στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του Αυγούστου. Εχθές η Αστάνα κέρδισε με 1-0. Την Κλουζ, όχι την Κλουζ που θα παίξει ο ΠΑΟΚ, την Κλουζ την κανονική, την πρωταθλήτρια Ρουμανίας. Με γκολ στο 68 λεπτό οι Κοζάκοι πήραν την νίκη με 1-0. Ανοιχτή όμως η πρόκριση. Η Κλουζ σίγουρα μπορεί να αποκλείσει την Αστάνα στη Ρουμανία την ερχόμενη Τετάρτη. Ο ΠΑΟΚ θα ήθελε αποκλεισμό της Αστάνα, γιατί εάν αποκλειστούν 3 εκ των Αστάνα, Celtic, Μπάτε Μπόρισοφ και Λουντογκόρετς, ο ΠΑΟΚ θα είναι στους ισχυρούς του τρίτου προκριματικού γύρου και θα αποφύγει τον Άγιαξ και οποιαδήποτε άλλη ομάδα είναι στους ισχυρούς. Δεν ξέρω αν μπορούν να αποκλειστούν 3 στους 4. Μου φαίνεται κομμάτι δύσκολο. Η Αστάνα σίγουρα μπορεί να αποκλειστεί. Η Μπάτε Μπόρισοφ παίζει σήμερα εκτός έδρας με την πολωνική Γκλίβιτσε στην Πολωνία. Δεν έχω εικόνα για την δυναμική της ομάδας της Πολωνίας, να σας πω την αλήθεια. Και η Λουντογκόρετς επίσης αγωνίζεται σήμερα στην έδρα της Φερεντσβάρος. Νομίζω ότι δύσκολα θα αποκλειστεί η Λουντογκόρετς. Έχει την εμπειρία, έχει το έμψυχο υλικό να ξεπεράσει το εμπόδιο των Ούγγρων, που τα τελευταία χρόνια δεν είναι και κάτι φοβερό. Τώρα η Celtic κέρδισε 3-1 τη Σαράγεβο στη Βοσνία. Παρά το γεγονός ότι έμεινε πίσω στο σκορ στο 21ο λεπτό, ισοφάρισαν στο 35, στο 51 οι Σκοτσέζοι πήραν προβάδισμα, στο 85 διαμόρφωσαν το τελικό 3-1 και ουσιαστικά καθάρισαν την υπόθεση πρόκριση στον επόμενο γύρο. Δεν μπορεί η Σαράγεβο να κερδίσει με 0-3 τη Celtic στη Γλασκόβη. Άρα ο ΠΑΟΚ θέλει και αποκλεισμό της Αστάνα και αποκλεισμό της Μπάντε Μπόρισοφ και αποκλεισμό του Λουντογκόρετς για να είναι στους ισχυρούς του τρίτου προκριματικού γύρου. Πάρα πολύ δύσκολο, όχι απίθανο. Θα δούμε σήμερα το βράδυ τα πρώτα αποτελέσματα της Μπάντε Μπόρισοφ με την πολωνική Πιάστ Γκλίβιτσε και το αποτέλεσμα της Λουντογκόρετς με τη Φερεντσβάρος. Σε πρώτη φάση αυτά. Θα πάμε λίγο νωρίτερα στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε με μια συνέντευξη με μεγάλο ενδιαφέρον και με Σταύρο Κόλκα και Ελένη Μπούντου. Υπενθυμίζω, αν θέλετε να στείλετε κάποιο ερώτημα, να το μεταφέρουμε στον Σταύρο. Οι επιλογές είναι 3. Με μήνυμα FM και NO PAOK στο 54526. Με μήνυμα στο λογαριασμό του PAOK 24 στο Λίμπερο στο Facebook. Ή με ανάρτηση στο λογαριασμό του PAOK 24 στο Λίμπερο. Γράφετε PAOK 24 στο Λίμπερο, θα σας βγάλει το λογαριασμό. Στείλτε ή μήνυμα, πριβέ ή κάντε την ανάρτησή σας δημόσια. Θα μαζέψουμε τα ερωτήματα και θα τα μεταφέρουμε στον Σταύρο. Μαζί μας την πρώτη ώρα το Regency Casino και το Θέατρο Βεργίνα, που ετοιμάζουν και άλλα happenings για το φετινό καλοκαίρι. Η Πέθρια, μιας και δεν είναι η εποχή να κλειστούμε
οπουδήποτε, παρότι το θέατρο Βεργίνα έχει πάρα πάρα πολύ καλό εξαιρισμό. Θα υπάρχουν και άλλα events, θα συνημερώσουμε τις επόμενες ημέρες. Πάντως όλα τα event του Regency Casino και του θέατρου Βεργίνα γενικότερα στέθηκαν με επιτυχία. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να πήγε στο Regency Casino ή στο θέατρο Βεργίνα και να έφυγε δυσαρεστημένος. Μαζί μας η αναδομό, έχοντας συμπληρώσει 10 χρόνια λειτουργίας, έχει αποδείξει ότι η προτεραιότητά της είστε όλοι εσείς που θέλετε να αλλάξετε μέρος του σπιτιού ή όλο το σπίτι ή να ανακαινήσετε το εξοχικό ή την επαγγελματική σας στέγη. Στο Φίνικα πλέον η αναδομό, δίπλα στα McDonald's, πηγαίνοντας προς IKEA στα αριστερά και όπως έρχεστε από αεροδρόμιο στα δεξιά θα το δείτε στο πρώτο όροφο, εύκολη πρόσβαση, εύκολο πάρκινγκ, κλείνετε ένα ραντεβού με τους ανθρώπους στην αναδομό, τα βάζετε κάτω, βλέπουν το χώρο σας, ακούνε τις ανάγκες σας, τις επιθυμίες σας, κάνουν τις αντιπροτάσεις τους και καταλήγετε στη πιο συμφέρουσα επιλογή και βάσει το πώς είναι διαμορφωμένος ο χώρος σας που θέλετε να ανακαινήσετε και πώς είναι οι οικονομικές σας δυνατότητες. Μπείτε μια βόλτα στο anadomo.pavlaanakenisi.gr να δείτε τα πάρα πολλά ενδεικτικά πακέτα που υπάρχουν για ανακαίνιση κουζίνας, παιδικού δωματίου, σαλονιού και ολόκληρου του σπιτιού με προσφορές που φτάνουν μέχρι και τις 6 άτοκες δόσεις. Μαζί μας και η Στίχημαν. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Ξεκινάνε σιγά σιγά μετράμε αντίστροφα για τα πρωταθλήματα. Έχουν ξεκινήσει αγώνες για το Europa League και το Champions League. Υπάρχουν επιλογές, εκατοντάδες επιλογές, ένα παιχνίδι. Όλες οι επιλογές live cash out, 24ωρη υποστήριξη σε μέλη και μη μέλη της Στίχημαν. Με live chat, με email, με όποιον τρόπο σας είναι πιο εύκολος. Και φυσικά υπάρχει και το online καζίνο της Στίχημαν. Επίσης εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Πάρα πολλά παιχνίδια, μεγάλα jackpot και μεγάλες συγκινήσεις. Όλα αυτά στη Στίχημαν. Πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε με μια συνέντευξη και με την πρώτη μας σύνδεση με την Ολλανδία. Λίμπερο 107,4. Εδώ μας επιστρέψαμε. Μαζί μας και η Αγάπη. Έλα ρε Αγάπη. Μ' άφησες μόνο ένα μισάωρο. Συγγνώμη, Στέργα, αλλά υπάρχουν κάποιες δουλειές. Είχες δουλειές, Γίνονται κάποιες δουλειές. Συγγνώμη, σε κουράζουμε. Τι να κάνω. Λοιπόν, θα πάμε αμέσως να ακούσουμε τη συνέντευξη που έδωσε ο Μάραλ Καντουρί στο Σταύρο Κόλκα. Υπάρχει στο ΠΑΟ 24. Σήμερα θα ακούσουμε τον ίδιο τον Μαροκινό. Θα ακούσουμε τη συνέντευξη και στη συνέχεια θα κάνουμε τις συνδέσεις μας με την Ολλανδία. Πάμε να ακούσουμε ο Μάρ Ελ Καντουρί, συνέντευξη στο ΠΑΟ 24. Καινούργια χρονιά, καινούργιο ξεκίνημα. Άλλη θέση, θα το πιάσουμε μετά αυτό. Ωραία. Πώς βλέπει το, αυτό που συνέβη, η αλλαγή προπονητή, αν τον επηρέασε στην αρχή. New season, new start. A lot of changes. Among the changes, the change of coach. How do you experience these first days and if there's any difference for you personally? Yes, new season didn't begin positive, we said. Η νέα χρονιά δεν ξεκίνησε θετικά από τη στιγμή που έφυγε ο coach και κανένα μας δεν το περίμενε. Είναι μια απόφαση του που πρέπει να σεβαστούμε, αλλά ουσιαστικά ξεκινάμε από το μηδέν. Νέος προπονητής, νέες ιδέες, νέο στυλ παιχνιδιού. Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να κατανοήσουμε και να βγάλουμε στο γήπεδο αυτά που θέλει ο νέος προπονητής, είπε ο Μάρα Καντούρη. New coach, new ideas, new style of play. So now we have to work a lot in this month to understand what the new coach wants. Είναι έτοιμοι να στηρίξουν τον νέο προπονητή, γιατί κατά ψέματα είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια ομάδα που έχει μάθει να κερδίζει και να έχει τελειώσει μια σεζόν μόνο με νίκες σχεδόν να αποδεχτούν κάτι καινούργιο. Are you ready, not you personally, the whole group, to support, let's say, the new coach because coming into a winning team after two successful seasons, it's difficult to adapt in a new ideas, new style of play. Is the team ready for this? I think yes. The team showed. Νομίζω πως ναι, είμαστε έτοιμοι. Έχουμε δείξει πως το group παίζει πάντα στο 100% της συγκέντρωσης. Απλά αυτή τη φορά πρέπει να λειτουργήσουμε γρήγορα για να είμαστε έτοιμοι στα παιχνίδια που έρχονται. Έχουμε μεγάλο κίνητρο γιατί μπορεί και να είναι το πιο σημαντικό τη σεζόν έτσι πως είναι τα πράγματα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και με πίστη πως μπορούμε να περάσουμε στο Champions League.
So I think this is our how you say this? Objective. I don't know how you say it. You say it in English? Yes. This is the biggest objective now, to be ready for the first game, because maybe it's maybe one of the most important games of the season, and it's the first. And with the change of the coach, we have to be ready for this. So we have to help him. He will help us. And okay, we know that 1 month maybe is not enough to be 100% how he wants us. But okay, we have to work as much as we as possible to get ready. Το πρώτο μέχρι τώρα ήταν σε μια ομάδα η οποία πίστευε ότι θα παίζει. Από αυτές τις προπονήσεις πρώτες που βλέπει και τον τρόπο που θέλει να παίξει ο προπονητής, πιστεύει σε αυτό που βλέπει. We were a team that had a lot of faith in the style of play, in the strategy, tactics and everything. Do you believe that this will remain the same, that the team believes in these changes and is ready to adapt the new tactics? From what you see from the first trainings? Yes, I think the coach is not going to change everything. Πιστεύω πως ο προπονητής δεν θα αλλάξει τα πάντα, γιατί η ομάδα τα τελευταία δύο χρόνια κέρδισε συνέχεια. Θα δει απλά τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Δεν νομίζω πως το στυλ παιχνιδιού μας θα αλλάξει πολύ. Δεν ήμασταν τέλειοι. Παρότι κερδίσαμε το πρωτάθλημα, ό,τι μπορούμε να βελτιώσουμε θα είναι καλό και στο τακτικό κομμάτι αλλά και στο τεχνικό. Έχουμε πράγματα να μάθουμε και αυτό ίσως αποδειχτεί καλό στη διάρκεια της σεζόν. So I don't think our style of playing is going to change from this to this. Some things are going to change tactically, and okay, if it's better for us, we were not perfect last year, even if we won the league, we will not be perfect this year because football is like this. But as much as we can improve, it's better for us. More you improve, you can always improve as a footballer, tactically and also technically. So, more we improve, better it is for us. We saw you in the new role. Like number 8, last coach, Francesco never put you there, only 20 minutes, if I remember. Yeah, one game in the cup. Η ερώτηση του Σταύρου για το γεγονός ότι ο Λουτσέσκου σχεδόν ποτέ δεν το χρησιμοποίησε σαν οχτάρι, τον Ομάρα Καντουρί, με εξαίρεση ένα μάτι Κυπέλου, για το αν αισθάνεται καλύτερα πλέον ο Καντουρί, μια που ο Φερέιρα το χρησιμοποιεί στη φυσική του θέση. Είναι η ερώτηση. Yes, of course, I feel more good in this position than on the wing. Βεβαίως αισθάνομαι πιο άντρα στη θέση από ό,τι στα πλάγια και ο πρώην προπονητής ήξερε πως δυσκολεύομαι στα πλάγια όπως μου ζητούσε να παίξω εκεί, αλλά έτσι το σκεφτόταν. Δεν είχα πρόβλημα, δεν θα επιβάλλω εγώ αυτό που με βολεύει σε αντίθεση με αυτό που θέλει ο προπονητής μου. Η αλήθεια είναι πως είμαι ένας ποδοσφαιριστής που έχει ανάγκη να έρχεται πολλές φορές σε επαφή με την μπάλα για να βρει ρυθμό, ενώ δυσκολεύομαι όταν έχω πλάτη στην αντίπαλη εστία σε αντίθεση με το σημερινό μου ρόλο που έχω εικόνα του γηπέδου. Για παράδειγμα, ο Μπίσεσβαρ έχει τα στοιχεία να παίξει στις θέσεις που ήμουν εγώ, όμως για μένα ήταν κάτι πολύ ξένο. Τώρα λοιπόν αισθάνομαι καλύτερα, πρέπει να βελτιωθώ γιατί πέρασε καιρός που έπαιζα έτσι, όμως έχει σημασία πως τώρα το διασκεδάζω περισσότερο. So I feel better on this position. I have to improve because it's a long time I didn't play this position. But yes, I'm enjoying and I know I'm not perfect at the moment, but I think I can do good things on this position. I think the target is like last year. To win the league and the cup. Η ερώτηση είναι για η επόμενη για τους στόχους της ομάδας φέτος. Would be something fantastic for the players, Έχουμε τους ίδιους στόχους για τις εγχώριες διοργανώσεις, όμως αν θέλουμε να πετύχουμε το κάτι παραπάνω πρέπει να μπούμε στους ομίλους του Champions League. Θα είναι κάτι φανταστικό να μπούμε στους ομίλους. Το θέλουμε εμείς, το θέλει ο κόσμος, το θέλει ο πρόεδρος, είναι κάτι που θα μας αλλάξει την ψυχολογία. Ο Πάκο το έχει καταφέρει ποτέ και είναι σημαντικό να το πετύχουμε. Προσωπικά θέλω να έχω λιγότερους τραυματισμούς γιατί αυτοί με πήγαν πίσω. Αν είμαι πιο τυχερός από τις προηγούμενες χρονιές, είμαι σίγουρος πως θα έχω καλύτερες εμφανίσεις και θα είμαι πιο σημαντικός για την ομάδα μου. Είναι ο νούμερο ένα στόχος μου, δουλεύω πάνω σε αυτό και πραγματικά ελπίζω να μην συνεχιστεί η ατυχία των προηγούμενων ετών. Personally in these two seasons, so I'm working on it. I worked this summer on it, and I hope this season will be a healthy season for me.
Όποιοι είχαν πάρει 34 χρόνια πρωτάθλημα και το πήρε πέρσι και το πήρε με αυτόν τον τρόπο, τους απελευθερώνει λίγο, τους δίνει την ευχαριστηθούν περισσότερο το παιχνίδι ή πάλι θα είναι σε συνθήκες πολύ υψηλής πίεσης. Πώς το βλέπεις? The fact that PAOK had 34 years to win the league and we won it last season with this way that we won it undefeated is something that perhaps can set you free and leave you enjoy more football and play as you want, or is the pressure is still high in every game? No, I think the biggest mistake that we can do this season, and I think this is the first thing we have to work on it with the team. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε. Δεν μπορούμε να μπούμε στη σεζόν χαλαρή, γιατί θα το πληρώσουμε. Πρέπει να κάνουμε ό,τι και πέρσι. Η πίεση θα υπάρχει πάντα στον ΠΑΟ και πρέπει να είναι δημιουργική. Είμαστε φαβοροί μαζί με τον Ολυμπιακό. Okay, the pressure will always be is always in ΠΑΟ, especially I think this last year. And okay, we know we're the favorites to win the league because how we won last year, we have to be. We and Olympiacos will be the favorites. But okay, like I said, the biggest mistake that we can do is to begin the season thinking that we are favorite and don't give everything like we did last year on the pitch. Φέτος θα έχει στην Ελλάδα VAR. Το έχει σκεφτεί αυτό, θεωρεί ότι είναι καλό, θεωρεί ότι αλλάζει τον τρόπο παιχνιδιού? From this season, the video assistant referee is going to be implemented. Yeah. Yes. Hopefully. Do you believe that this will change what's happening on the pitch, maybe your mentality general about the referees and stuff? Okay, me especially, I am against the VAR, but... Προσωπικά είμαι εναντίον του VAR. Στην Ελλάδα όμως είναι απαραίτητο και δεν γίνονται πολλά σημαντικά λάθη. Το VAR θα μειώσει τα λάθη, θα μειώσει την πίεση που ασκείται στους διαιτητές και θα τους βοηθήσει να αποδώσουν καλύτερα. Γενικά θα μειώσει την κουβέντα για τις αποφάσεις και ο κόσμος θα ικανοποιηθεί περισσότερο παρατηρώντας αυτό που προσπαθούν να κάνουν οι ομάδες μέσα στο γήπεδο, τονίζει ο Μαρ Ελκαντούρη. Less, much less. They have a lot of pressure. They also, it's not easy for them. So if we can help him, it's welcome to have the VAR because I think we speak a little bit too much about decisions and about referees and about things that are not good for football. I think football is beautiful to see, it's beautiful to enjoy, to support us, everything. So let's hope the VAR will get the pressure a little bit less for the referees and people enjoy more the football inside the pitch. Το γεγονός ότι πέρσι, σε μια πετυχημένη χρονιά, η ομάδα δεν πήγε καλά στην Ευρώπη, έχει αναρωτηθεί το γιατί, έχει την απάντηση για αυτό? Have you been questioning yourself why in a successful season in domestic leagues the team didn't manage to go well, perform well in Europe, and what is the answer to that? It's difficult to find an answer. Maybe on voluntary we were. Είναι δύσκολο να βρεις μια απάντηση. Μάλλον είμαστε συγκεντρωμένοι στο πρωτάθλημα. Στα αποκλειματικά του Champions League ήμασταν καλά. Μετά πέσαμε. Ίσως ήταν μεγάλη απογοήτευση του αποκλεισμού από την Μπενφίκα. Δεν μπορέσαμε μάλλον να το αποδεχτούμε. Το έχουμε πάθει και με την Νάπολη με μια πολύ καλή παρουσία στην Ιταλία, αλλά πολύ κακή στην Ευρώπη. Είναι η ευκαιρία μας φέτος να μας μάθει η Ευρώπη. Καταλήγει ο Ομάρ Ελκαντούρη στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Σταύρο Κόλκα και στο ΠΑΟΚ 24. Πώς είναι η απογοήτευση με την Μπενφίκα, ο αποκλεισμός? Was it out of feeling down after the disqualification? Yes, for sure was a big blow. Yes, was we were hoping to go to the Champions League, especially after the 1-1 there and we were winning 1-0, and after to lose like this was difficult for us to accept it. So I don't know explanations. I don't have. I was one season in Napoli. We made a fantastic season in the league. We were second, just behind Juve. And in Europa League, really bad. So I don't know explanations. I don't have explanations for this. I hope this season will be different in Champions League or Europa League. Hopefully in the Champions League, we can do. We can show to Europe what we can do, because now in Greece they know PAOK has a good team. Λοιπόν, αυτός ήταν, αγάπη,
ο Μαραγκαντούρη. Καλά τα λέει. Λίγο καλύτερα να παίξει για να έχει μια παραπάνω σταθερή παρουσία. Είναι αυτό που λέγαμε και χθες. Το εξήγησε ουσιαστικά. Εγώ αυτό που κρατάω από τη συνέντευξή του είναι ότι έχει αλλάξει φέτος η σεζόν για αυτόν. Γιατί ξεκινάει στο ξεκίνημα τη σεζόν ως οχτάρι. Και κάτι τέτοιο δεν το είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ αυτό κρατάω από αυτά που είπε περισσότερο. Απλώς και στο ξεκίνημα υπάρχει τραυματισμός. Καλά, εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι αυτό που έλεγε χθες και η Ελένη. Ότι, okay, έχει ένα σφίξιμο, προφυλάχθηκε. Δεν ξέρω αυτό πόσο μπορεί να επηρεάσει τον ίδιο και την ομάδα. Ενδεχομένως και τον Αμπέλ Φερέιρα, δεν ξέρω. Γιατί όλοι είναι υποκρίσει αυτό το διάστημα. Αλλά δεν μπορούμε να σταθούμε και πολύ σε αυτό. Ξέρουμε ότι ο Καντουρί είναι αυτός ο παίκτης. Ίσως του έχει δημιουργήσει και του ίδιου μια φοβία όλο αυτό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Γενικότερα πάντως η όλη η σχέση μεταξύ ΠΑΟ και Ελ Καντουρί δεν έχει αποδώσει μέχρι στιγμής αυτά που θα περίμενε ο ΠΑΟ σίγουρα, ενδεχομένως και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Πάντως ο υγιής Καντουρί, με βάση αυτό που έχουμε δει μέχρι στιγμής, το λίγο, στα φιλικά, σε αυτή τη θέση και με βάση αυτό που θέλει να παίξει και ο Αμπέλ Φερέιρα, νομίζω ότι θα έχει να δώσει πολλά. Αλλά πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση από πλευράς υγείας και να μην έχει τραυματισμούς. Εμείς κρίνουμε, αγάπη, τουλάχιστον εγώ, με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα. Ναι, αλλά μιλάμε για άλλη θέση πλέον. Ναι, απλώς μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή πολύ ευπαθή στους τραυματισμούς. Και αυτό είναι ανησυχητικό. Τώρα, αν κατορθώσει, αν μείνει στον ΠΑΟΚ, γιατί εγώ στο πίσω μέρος του μυαλού μου έχω πάντα ότι μπορεί τέλη Αυγούστου να αποχωρήσει ο Ελ Καντουρί και να πάει στην Ιταλία ή στο Βέλγιο, όπου όλο θέλει. Αν μείνει στον ΠΑΟΚ και αν είναι υγιής το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς. Εντάξει, πάτε τραυματισμένοι στο πρόγραμμα, αλλά αν έχεις 2, 3, 4 κάθε χρονιά, εντάξει, οκ. Υπάρχει θέμα. Και όταν είσαι και από τους πιο ακριβοπληρωμένους, εντάξει. Γιατί όλα αυτά στα αποδυτήρια πάντα συζητιώνται. Λοιπόν, θα κάνουμε την πρώτη μας βόλτα στην Ολλανδία, σε δευτερόλεπτα ενδεχομένως. Θα έχουμε πρώτα την Ελένη μαζί μας να μας πει τι έγινε στην προπόνηση το πρωί. Μίλησε και για το VAR ο Ομάρ Ελ Καντουρί. Και όπως προκύπτει, αγάπη, θα έχουμε, λένε... Από την τρίτη αγωνιστική. Από την τρίτη αγωνιστική. Ναι, ναι. Ήταν δεδομένο ότι δεν θα είχαμε από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Μου φαίνεται, παιδιά, πολύ καλό σενάριο να έχουμε από την τρίτη αγωνιστική. Μακάρι να συμβεί έτσι. Δεν υπάρχουν έτσι άλλους ντέρμπι τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Θα έπρεπε να υπάρχει βάρα το ξεκίνημα, δεν το συζητάω. Αλλά έστω και έτσι, ας έχουμε από την τρίτη αγωνιστική. Εγώ πάλι έχω τις αμφιβολίες μου, γιατί προκύπτει, αυτό βγαίνει προς τα έξω, ότι στα μεγάλα γήπεδα δεν υπάρχει πρόβλημα για την τοποθέτηση του VAR, αλλά υπάρχει πρόβλημα σε Ξάνθη, Βόλο, Ηράκλειο, Περιστέρι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι πρόβλημα μπορεί να υπάρχει. Είμαστε στο 2019, δεν είμαστε στην εποχή του 1995, τότε που υπήρχε η σύνδεση. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, αγάπη, dial-up, μέχρι να συνδεθείς στο ίντερνετ. Δεν σου λέει κάτι, ε? Όχι. Τι dial-up, ρε? Γελάει ο Χρήστος. Από πότε είναι αυτό, δηλαδή? Παλιά για να συνδεθείς στο ίντερνετ, πατούσε ένα κουμπάκι. Παλιά, δηλαδή, πότε? Παλιά, 95, 96, 97, 98. Ρε, 95-96 ήμουνα, το 94 γεννήθηκα. Μέχρι το 2000. Τι μου λες, ρε, στα δύο ήξερα τι είναι το dial-up. Φοβερά πράγματα. Ξεχνάω κανένα φορά την ηλικία σου, αγάπη. Φοβο, το 95, λέει. Την αγάπη, ρε, εσύ. Καλά, λοιπόν, θα μάθεις, μου λες κάτι που θα μάθεις, 95, αγάπη, τι ήταν το dial-up. Άσε μου, μωρέ, δύο χρονών ήμουνα. Πού να ξέρω εγώ δύο χρονών τι είναι αυτό. Ασχολήθηκα με το πράγμα. Δεν θυμάμαι εσύ τέτοιο. Τις δραχμές. Δεν έχω δουλέψει δραχμές ποτέ. Μου λένε όλοι δραχμές και δεν έχω ιδέα. Καλά, εδώ δεν ήξερες τους απαράδεκτους, Χρήστο. Δεν τους ξέρει, αγάπη, το σύριαλ. Γιατί δεν σε ασχοληθώ με τόσο παλιά πράγματα. Σκέψου λίγο την ηλικία μου, πραγματικά δηλαδή. Γιατί σου κάνει Χρήστο. Τον. Τον Κούδα. Καλά, ρε παιδιά, εντάξει τώρα. Τι λέμε τώρα, κοροϊδευόμαστε. Τέλος πάντων. Να ξέρεις, Χρήστο, η νέα γενιά θα μας σώσει τη χώρα αυτή. Είδαμε και τους παλιούς, Στέργιο. Είδαμε και τους παλιούς. Αυτό που νομίζω, αγάπη, από τους ανθρώπους της ηλικίας σου, ναι, από τους 100 ψήφισαν οι 10. Ναι, εντάξει, ψήφισαν οι πιο παλιοί. Τι να κάνουμε. Τέλος πάντων. Ας έχουμε πίστη, Χρήστο, στη νέα γενιά. Δεν αναφέρουμε στην αγάπη. Στέργιο, ένας φίλος σε λέει παππού. Είδες εσύ, λες για μένα. Δώσ' μου λίγο το τηλέφωνο του, να το πάρω ένα τηλέφωνο μετά την εκπομπή. Λέει να μου πεις και για το θόρυβο που έκανε το dial-up. Έκανε και θόρυβο αυτό. Δεν μπορώ να κάνω το θόρυβο. Αν το βρει ο Χρήστος στο YouTube, θα υπάρχει μάλλον. Σήμερα δεν θέλει. Να μάθει κάτι, αγάπη. Δεν ξέρω, παιδιά, από αυτά τα πράγματα. Τι να σας πω. Εσείς οι over 35, περαστικά σας.
Έτεινα αγάπη. Έτεινα αγάπη. Εμά, πα να μου το πει εμένα για κάτι που έγινε το 95 και εγώ γίνεται το 94 το Οκτώβρη. Γινόταν και το 99, αγάπη. Ήμουν 4 το 99. Στα 4 μου δεν ασχολούμαι με κάτι τέτοιο. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτά, ρε. Αυτό άκουγες μέχρι να συνδεθεί στο ίντερνετ. Δηλαδή δεν είναι αυτόματη σύνδεση. Ευτυχώς δεν ασχολήθηκα ποτέ με τέτοια πράγματα. Αυτό το κινηματογραφικό, τα παρατούσα, ρε. Το είχα αφήσει. Το άφηνα σε άλλο. Αυτό. Πόση ώρα κρατάει αυτό. Ένα λεπτό δεν κρατούσε. Τι λέτε. Περιμένατε ένα λεπτό, σοβαρά τώρα. Πατούσε το κουμπάκι σύνδεση. Τραγικό, δεν μπορώ. Τέλος πάντων. Τι νομίζεις να αγαπήσεις εύκολα όλα τώρα που τα έχεις. Εντάξει, κλείσω το κρύο γιατί. Είναι και λίγο καλή ένα πονοκέφαλο. Τέλος πάντων. Προσπαθούσα τότε να κλέψω κρύο από κάπου, αλλά έπρεπε να μην είναι μέσα αυτό που είχε την σύνδεση. Γιατί τώρα μπορεί η αγάπη από έναν να κλέβουν 10 όλη η οικοδομή. Ναι, ναι, ναι. Τότε υπήρχε μόνο μία σύνδεση ανά μόντεμ. Οπότε έπρεπε από αυτό που έκλεβε να μην είναι μέσα, να λείπει από το σπίτι. Για να μην ακούει αυτό. Ο, γιατί αν ήταν αυτό, σου έβγαζε ότι μιλάει η γραμμή. Α, και επίση δεν υπήρχε και τηλέφωνο και ίντερνετ. Δηλαδή, τη φωνή τη μάνα μου βγαίνει από το ίντερνετ για να πάρει τηλέφωνο. Την έχω ακόμα στο μυαλό μου. Δεν μπορούσε να έχει και τηλέφωνο και ίντερνετ μαζί. Έπρεπε να βγει από το ίντερνετ, να πάρει τηλέφωνο ή να μην έχει τηλέφωνο για να μπει στο ίντερνετ. Με κούρασε, αγάπη λοιπόν αυτά. Δεν σου κάνω άλλο μάθημα. Σε μέρε που σε κούρασα. Α, εδώ ο φίλος χαίρεται με τον ήχο. Παιδιά, δεν είστε καλά γενικά. Δεν ξέρω. Θυμάστε τα παλιά και χαίρεστε μεταξύ σας, δεν ξέρω. Οκ, λογικό. Λοιπόν... την Ελένη δεν θα την έχουμε. Θα μιλήσουμε με Σταύρο μετά το διάλειμμα για να τον έχουμε έτσι για αρκετή ώρα να μας πει και για το χθεσινό φιλικό και όσα είδε. Το μετέδωσε κιόλας και για το PAOK TV και για το Λίμπερο και ρωτήσει, για όσα έγιναν σήμερα. Ό,τι ρωτήσει έχετε για τον Σταύρο, FM κενό το μήνυμά σας στο 54526. Ή κάντε ένα ποστάρισμα στο ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο, στο λογαριασμό στο Facebook ή στείλτε μήνυμα εκεί. Θα το διαβάσουμε, θα τα μαζέψουμε και θα τα μεταφέρουμε όλα τα ερωτήματα στο Σταύρο όπως και χθες. Έχουμε ήδη κάποια μηνύματα. Τέλεια. Από την άλλη, η προπόνηση τελείωσε νομίζω πριν από λίγη ώρα. Ξεκίνησε στις 11 ώρα Ελλάδας, 10 νομίζω Ολλανδίας. Είπα λίγο για τον Γιαννούλη. Ναι, είχε ένα θέμα για τις επιστροφές. Οι επιστροφές σιγά σιγά μικραίνει το group. Το είπε έτσι και ο Μπελφερέρα και την προηγούμενη εβδομάδα ότι θέλει να δουλέψει με 23-24 παίκτες. Τώρα είναι, ήταν μάλλον μέχρι τώρα, πάνω από 30 παίκτες. Οπότε σιγά σιγά μαζεύει το group των παίκτων. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον πλέον θα στραφεί το Σαββατοκύριακο και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας στο τι θα γίνει εδώ, που ο ΠΑΟΚ θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Θα γίνουν προφανώς διάφορες κουβέντες. Ο Γιώργος Σαββίδης είναι στην Ολλανδία τώρα. Είδε χθες το φιλικό. Εγώ ποτέ δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να είναι ο ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη να γίνουν κουβέντες. Ούτε εγώ. Απλά υποτίθεται ότι είναι όλοι εδώ. Μα υποτίθεται ότι είναι όλοι εδώ. Αυτό είναι. Εδώ είναι στέλνει στον ΠΑΟΚ, περιμένουμε τον Ιβάν Σαββίδη στη Θεσσαλονίκη για να γίνει κάτι. Και είναι όλοι εδώ και περιμένουμε τον Ιβάν Σαββίδη. Ρε παιδί μου, εντάξει, κάθε ομάδα, δηλαδή 9 στις 10 ομάδες, ο μεγαλομέτωχος έχει την πρώτη και τελευταία λέξη. Αλλά από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ είναι μέσα στην τεχνολογία και τη δουλεύει την τεχνολογία, γιατί να μην παίρνονται αποφάσεις όταν. Ο Ιβάν Σαββίδης είναι στο Ροστόφ. Μπορούν να θεωρούν ότι είναι άλλη προσωπική επαφή. Βρε, άλλη είναι, αλλά μιλάμε για μια ποδοσφαιρική ομάδα που οι μέρες δεν είναι για χάσιμο. Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι είναι και λίγο μύθος όλο αυτό. Το ότι όταν έρχεται λύνουν τα θέματα. Αφού πάντα έτσι γίνεται. Σίγουρα λύνονται και θέματα όταν ο Ιβάν Σαββίδης είναι στη Ρωσία ή οπουδήποτε αλλού. Αλλά η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ότι όντως όταν είναι εδώ ο Ιβάν Σαββίδης, τα πράγματα τρέχουν λίγο πιο γρήγορα. Εντάξει, παιδιά, ο κάθε σύλλογος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Ναι. Δεν υπάρχει σύλλογος που να λειτουργούν όλα στην εντέλεια. Ναι, απλά πλέον δεν υπάρχει και χρόνος για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αυτό λέμε και ξαναλέμε και ξαναλέμε, ότι φαίνεται ότι δεν υπάρχει χρόνος πλέον. Το είπε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο χθες και ο Μπερνάρ. Ναι, το είπε και θα μας το πει και ο Σταύρος, το είπε και ο Πορτοκάλος. Δηλαδή, πλέον περνάνε οι μέρες. Λέγαμε στις αρχές του Ιουνίου ότι το πρώτο crash test θα είναι όταν θα φύγει η ομάδα. Απέτυχε το πρώτο crash test. Ναι. Η ομάδα επιστρέφει, επιστρέφει. Το θέμα είναι, το μεγάλο στοίχημα είναι το να μην καλός, φύγει στις το 18, σενάριο, ναι, το καλό σενάριο είναι στις 18, να υπάρχει ένας χαφ ολοκληρωμένος, δηλαδή όχι ο 18χρονος Βραζιλιάνος που έπαιζε στη Σλοβακία, στην, με τα στοιχεία τέλος πάντων που όχι, να είναι ένας ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής, με παραστάσεις από την Ευρώπη, ιδανικά με παραστάσεις από το Champions League, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Να μην νιώθει δέος όταν παίξει το πρώτο αγώνα της Champions League με τον ΠΑΟΚ. Να έχει ήδη 5, 10, 20 παιχνίδια του Champions League. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
το να έχεις παίκτες που γνωρίζουν τη διοργάνωση. Εντάξει, ένα τέτοιο ΠΑΟΚ θέλει σίγουρο ΠΑΟΚ σε πρώτη φάση στις 18 Ιουλίου. Έναν ολοκληρωμένο χαφ όπως τον θέλει ακριβώς ο Αμπέλ Φερέιρα. Να μην προέρχεται από τον τραυματισμό, να είχε παιχνίδια στα πόδια του την περασμένη σεζόν, όχι 5 μάτς τη σεζόν 18-19. Ναι, κύριε παιδί μου, 25 μάτς, 30. Εντάξει, είναι γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ κοιτάει τέτοιους παίκτες. Δηλαδή αυτό που λες. Αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να έρθουν τέτοιοι παίκτες άμεσα. Γιατί, οκ, ζητάνε, έχουν μεγαλύτερο κασέ, πρέπει να τους πληρώσουν περισσότερο, πρέπει να γίνουν οι κουβέντες. Είναι και αυτά που λέγαμε χθες με τον Σταύρο. Τα δέχομαι όλα αυτά, αγαπητέ. Αλλά έχει περάσει πολλούς χρόνους πλέον. Και δεν υπάρχει λύση πλέον. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή λέγαμε στο ξεκίνημα της προετοιμασίας, στο πρώτο στάδιο, ότι ο Αυγούστο πάει για να μπει σιγά-σιγά και να πάρει σταδιακά παιχνίδια. Και έτσι όπως είμαστε τώρα, ο Αυγούστο θα ξεκινήσει και βασικός. Εγώ βλέπω τον Κάτσε να ξεκινάει βασικό, αγάπη. Ναι, άλλο Κάτσε, σου λέω. Για τον Αυγούστο, σου λέω, γιατί μιλάμε για ένα παιδί πολύ νέο που δεν έχει παραστάσει από την Ευρώπη. Που τέλος πάντων είναι δύσκολη περίπτωση. Και ό,τι καλό στοιχείο και αν δείχνει μέχρι τώρα, που χθες ήταν θετικός, δεν μπορείς να τον βάλεις κατευθείαν στα βαθιά. Γιατί μπορεί να τον κάψεις κιόλας. Δεν λέμε ότι δεν είναι καλός παίκτης, αλλά δεν μπορεί. Το θέμα είναι, για να το κλείσουμε, να πάμε στο Σταύρο, ότι το τρένο του Champions League δεν περιμένει, αγάπη, τον ΠΑΟΚ. Ούτε είναι μια διοργάνωση που σου δίνει το περιθώριο να κάνεις λάθη και να έχεις ελλείψεις και στα κρίσιμα σημεία να παρουσιαστείς αναποτελεσματικός, χωρίς ψυχραιμία, χωρίς εμπειρία. Όλα τα λάθη στο Champions League ο ΠΑΟΚ τα έχει πληρώσει. Ανεξάρτητα αν καμιά φορά νομίζουν ορισμένοι ότι περισσότερο ο ΠΑΟΚ ήταν άτυχος παρά αναποτελεσματικός. Η δική μου άποψη είναι ότι ο ΠΑΟΚ ήταν και άτυχος, αλλά κυρίως ήταν ανέτοιμος όλα αυτά τα χρόνια για να μπει στους ομίλους του Champions League, γιατί κάθε λεπτομέρεια κοστίζει και δεν είναι Europa League. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα για να πάμε συνέχεια στο Σταύρο. Νομίζω θα έχει πολλά να μας πει και να το ρωτήσετε. Μαζί μας η Στίχημαν, μεγάλος χορηγός του ΠΑΟΚ και τα επόμενα χρόνια και τα προηγούμενα. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Άπειρες επιλογές, όλα τα αθλήματα και όχι μόνο μακροχρόνια στοιχήματα σας προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για να κερδίσετε από κινητό. Εύκολη πρόσβαση από υπολογιστή επίσης και από τάμπλετ. Ένα ολοκληρωμένο πακέτο στοιχηματισμού από τη Στίχημαν. Η Αναδομό είναι μαζί μας, η οποία βρίσκεται στο Φίνικα. Η Εθνική Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο σε νέα γραφεία. Υπάρχουν πάρα πολλά πακέτα, είτε για ανακαίνιση σπιτιού είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου σε πολύ καλές τιμές. Πάντα με συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα όλα και φυσικά οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες της αγοράς. Και φυσικά το Ρίζες Καζίνο με το θέατρο Βεργίνα. Ένα ολοκληρωμένο πακέτο διασκέδασης και στο καζίνο και γενικότερα στο θέατρο Βεργίνα. Περιμένουμε τα επόμενα events του Ρίζες Καζίνο. Καλοκαιρινά όλα. Το καλοκαίρι έχει ακόμα πολύ δρόμο και το Ρίτζις Καζίνο θα φροντίσει να σας χαρίσει ορισμένες μοναδικές βραδιές. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέψουμε. Μεταξύ διαβάζω, αγάπη, ανακοίνωσε Μπαρέκα η Τζένο και νομίζω Μπερέτα διαβάζω. Δύσκολα. Όχι, είναι ο Μπαρέκα. Δύσκολα. Τι να κάνει ο Μπερέτα. Θα το ψάχνουμε και θα σας πούμε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με Σταύρο Κόλκα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα συνδεθούμε σε δευτερόλεπτα με τον Σταύρο στην Ολλανδία. Θα τον έχουμε σε δευτερόλεπτα. Η δημοσιογραφική κάλυψη για την προετοιμασία του ΠΑΟΚ, τα φιλικά του Δικεφάλου και τα ευρωπαϊκά μάτς του ΠΑΟΚ είναι μια προσφορά από την Άρκον Ελλάς. Οτιδήποτε, οποιοδήποτε χώρο και αν έχετε, επαγγελματικό, φαρμακείο, σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ ή οτιδήποτε χρειάζεται ράφια, η επιλογή σας είναι μία. Άρκον Ελλάς κατασκευάζει και τοποθετεί ράφια για κάθε κατάστημα χοντρικής ή λιανικής. Οποιοδήποτε τύπο ραφιών θέλετε, σε κάθε διάσταση που προσαρμόζεται στον χώρο σας, βρίσκεται την Άρκον στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Στο τηλέφωνο 2317-23-240 υπάρχει υποκατάστημα και στην Αθήνα και φυσικά υπάρχει και πρόσβαση στο ίντερνετ. Μπαίνετε στο arcon.gr. Καλησπέρα, Σταύρο. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Είμαστε καλά. Εσύ? Μπαίνουμε σε ένα διήμερο υψηλής έντασης. Είναι μια αλήθεια. Mm-hmm. Γιατί σήμερα πρέπει να γράψουμε ό,τι είναι να γράψουμε και αύριο να προσπαθήσουμε να φτάσουμε στο κλουζ. Για πες λίγο δρομολόγιο. Φεύγουμε από το Apeldoorn. Ναι. Πηγαίνουμε στο Düsseldorf. Ναι. Αφήνουμε το αμάξι. Ναι. Παίρνουμε τρένο για το σταθμό του Μονάχου. Α, ναι. Από εκεί. Πιθανό να συμβεί και αυτό. Από εκεί. Ωραία.
φεύγουμε και πάμε στο Αϊτχόβεν. Από το Αϊτχόβεν πρέπει να πάμε αεροδρόμιο Αϊτχόβεν και να προλάβουμε το αεροπλάνο που είναι στις 4. Έλα ρε φιλέα Φοκ 4. Ποιος το σκέφτηκε όλο αυτό? Καμία. Ο μεγάλος, ο Νίκος. Είναι η επανάληψη αγάπη. Ένα πράγμα δεν κανονίζω. Μέχρι την Κυριακή θα σε... Η επανάληψη τελικού. Δεν το σχολιάζω αυτό, Σταύρο. Θα σε προσφωνώ μέχρι την Κυριακή, φιλέας ΦΟΚ 4. Από την άλλη Δευτέρα θα είσαι και πάλι ο Σταύρος Κόλκας. Δηλαδή, μόνο που δεν πήγατε στο Ρέκεβιτ μια βόλτα, ενδιάμεση πτήση, για να πάτε στο πανέμορφο Κλουζ. Ναι, εντάξει. Κοίτα να δεις τώρα. Είναι, όλα είναι δοκιμασίες. Εμπειρίες είναι, εμπειρίες. Ναι, έκανα ολόκληρη μανούρα για να αφήσουμε στο Αϊτχόβεν τσαμπουκά το αυτοκίνητο απευθείας. Αλλά το 300 που πρέπει να δώσουμε επιπλέον έπεσε βαρύ στους συναδέλφους. Καλά, τι θα κερδίσετε με όλο αυτό το ταξίδι, καλύτερο δεν είναι αυτό? Σταύρο, άκου να σου πω για να το κλείσουμε. Σε μένα τα λες. Άκου να σου πω, Σταύρο. Σημασία έχει το ταξίδι και όχι ο προορισμός. Θα σου πω εγώ, να το έχεις στο μυαλό σου. Εσύ, από εδώ είμαστε 70 χιλιόμετρα. Είπε ο Στέργιος Σταύρο που έμεινε δύο φορές στον δρόμο από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Άσε με ρε Στέργιο, σημασία έχει το ταξίδι. Ναι. Δηλαδή, θα πεθάνουν οι άλλοι, δεν προλάβουν τη Σταύρο, τη ώρα. Αυτά θα έχουμε να θυμόμαστε όταν γίνουμε με το καλό 80. Δύσκολο το βλέπω. Αλλά θα φτάσουμε εκεί, αυτά θα λέμε. Θυμάσαι τότε που θα λες εσύ πήγα αυτό στο Μπρόντμπι, μετά πήγαμε Κλουζ και μετά. Εντάξει, αυτό θα λέμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ξεκίνα μόνος που θες να πεις και μετά θα πάμε στα ερωτήματα. Τι νομίζεις εσύ? Όχι, ερωτήματα. Λοιπόν, ένα ερώτημα αρχικά από φίλο είναι πόσοι παίκτες πιστεύεις ότι θα είναι στο ρόστερ επειδή είχε πει ο Αμπέρ Φερέρα 23-24 μαζί με τερματοφύλακες. Όχι, χωρίς τερματοφύλακες. Χωρίς τερματοφύλακες. Όχι, okay. 6 παίκτες. Ωραία. Ο φίλος ο Γιώργος λέει, Σταύρο, τι είπε ο Ενρίκε και αποβλήθηκε? Δεν δέχεται στον αέρα. Και δεν αποβλήθηκε. Πήρε δύο κάρτες απλά. Ναι. Ερώτηση για Στόχ. Λέει ο φίλος ότι ήδη τα δύο τελευταία φιλικά. Ο Στόχ δεν έκανε ούτε μια σωστή ενέργεια. Μόνιμα λάθος πάσης και σε λάθος χρόνο. Στόχ περιμένουμε να εμβαλευτεί στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Ναι, και ρωτάει ο φίλος αν είναι θέμα προσαρμογής. Είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι στην προετοιμασία είναι αόρατοι. Εντάξει, παραδοσιακά. Τέτοιος τύπος είναι και Στόχ. Όταν ξεκινήσουν τα παιχνίδια θα είναι άλλος, πιστεύω. Ναι. Δεν έχει εμφανιστεί ακόμη, αλήθεια. Βλέπουμε κάποιον που του μοιάζει. Αλλά δεν είναι ανησυχητικό τόσο αυτό. Έχουμε άλλα πράγματα να ανησυχούμε, πιστεύω. Ναι, τον Στόχ τον ξέρεις κιόλας. Ωραία. Και έκανε και μια σεζόν πέρσι με 50 παιχνίδια, ναι. 27 συμμετοχές σε γκολ, 14-13. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι τον πήρες από τα ζήτητα. Ωραία. Ο φίλος ο Αλέξανδρος, με νομίζω χιουμοριστική διάθεση, παρακαλώ, λέει ότι το Σταύρο, τώρα που ψάχνουμε φορ, μήπως ήρθε η ώρα του κοντέων επιτέλους, λέει ο Αλέξανδρος. Ο Πέτρος, ο οποίος εξαιρετική σεζόν με το Φίνικα αποδείχνεις, σε ένα αμυντικό σκάφ και εξτόπερ, για να τα ξέρετε αυτό. Ναι. Και γίνεται προσπάθεια για τη μεγάλη μεταγραφή. Πάμε παρακάτω. Αγάπη. Είναι η τέταρτη φορά που ρωτάει κάποιος για τον κοντέων τις τελευταίες ημέρες. Δεν ξέρω γιατί. Και αλλού είδα σχόλιο. Ναι. Μπορεί να είναι ο ίδιος φίλος. Επειδή αγάπη δεν ζούσες. Δεν ζούσες. Άντε πάλι. Από τη δημοσιογραφία τότε. Σήμερα. Ναι. Όταν ο Πέτρος ήταν στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ. Ναι. Είχε βάλει, ξέρω εγώ, 150 κόλ. Δηλαδή ήταν... Μας θέλωνε, όχι αστεία. Ναι. Και ήταν, ξέρω εγώ, η ερώτηση που δεχόμουν να... κάθε 10 δευτερόλεπτα στο ραδιόφωνο τότε, γιατί δεν παίζει ο Κοντέων. Από εκεί ξεκινάει όλο αυτό το ταβαντούλι. Τι έχω μάθει σήμερα, έχω γίνει πιο σοφήρηση. Πριν μου εξηγούσε κάτι παλιό, ναι. Στέργιος, τώρα εσύ. Δεν ξέρεις, Σταύρο, η αγάπη, ναι. Το παλιό πώς δούλευε το ίντερνετ με το dial-up για να πιάσεις γραμμή στο ίντερνετ. Δεν ήξερε. Ναι. Σήμερα άκουσε πρώτη φορά τον Νίκο που έκανε, που σίγουρα τον θυμάσαι εσύ, μέχρι να συνδεθείς. Τα καμπανάκια, ναι. Που χτυπούσαν κτλ. Okay. Ναι. Λοιπόν, ο φίλος ο Κωνσταντίνος Σταύρο λέει με το χέρι στην καρδιά, πόσο ανησυχείς για την καθυστέρηση που υπάρχει για τα χαφ? Πόσο ανησυχώ? Ανησυχώ. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, κοίτα, ο ΠΑΟΚ πάντα κάνει δύσκολη τη ζωή του. Παραδοσιακά. Εντάξει. Τώρα έχει πάει ένα επίπεδο πιο πέρα. Δηλαδή πρέπει να προσαρμόσει και καινούργιο προπονητή στην λειτουργία του. Και ο προπονητής
να προσαρμόσει την ομάδα στη δική του λειτουργία. Και παράλληλα δεν έχει χάσει. Αυτή είναι η κατάσταση. Τι να λέμε. Ο φίλος ο Θωμάς λέει... Δεν είναι. Ανησυχώ, αλλά ξέρω ότι έχει και τα λεφτά, να ξυπνήσει τα πρωί και να πει πάρε αυτόν 5 εκατομμύρια, πάρε αυτόν 6 εκατομμύρια και τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω. Ο φίλος ο Θωμάς λέει ποιοι παίκτες πιστεύεις θα κοπούν από το δεύτερο στάδιο και αν υπάρχει θέμα με το Λάμπρου, το οποίο επίσης το ρωτάν πολύ. Κοίτα, ότι εγώ περίμενα έναν πιο συμμετοχικό Λάμπρου στην προετοιμασία, το περίμενα. Δεν μπορώ να πω τι θέληξη. Τώρα από εκεί και πέρα ξέρουμε τα στοιχεία του. Εντάξει, δεν είναι δηλαδή ότι ξυπνήσαμε ένα πρωί και είπαμε ότι ο Λάμπρου δεν είναι καλός παίκτης. Καλός παίκτης είναι. Γενικά νομίζω είναι άκομψο να πω ποιοι πιστεύουν θα κοπούν. Ναι. Όντως. Δεν θεωρώ ότι είναι σωστό. Δηλαδή θα το έχει πει ο προπονητής και θα κάνω εγώ εκτιμήσεις για το ποιοι θα κοπούν. Είναι λάθος. Εντάξει, το μόνο σίγουρο είναι ότι κόπηκε ο Μελιόπουλος. Ναι, και οι δύο μικροί, ο Παπαδόπουλος και ο Μαρκόφσκι. Ο συνονόματος ο Σταύρος ρωτάει αν πιστεύει Σταύρο ότι θα αφήσει τις δοκιμές κατά μέρους ο Φερέρα από το φιλικό με την Κλούζ και μετά. Εγώ νομίζω ότι και στην Κλούζ δεν θα έχουν 90 λεπτά. Νομίζω ότι τα φιλικά συμπερασμάτων πραγματικών θα βγουν στο άλλο στάδιο 18-28. Ναι. Τότε πιστεύω. Λοιπόν, αυτά σε υποτιφάσει, αν στείλει κάποιος την πορεία μέχρι να σε αποσυνδέσουμε, θα απαντήσει και σε αυτό. Λοιπόν, τι κρατάς Σταύρο από το χθεσινό φιλικό? Εντάξει, τα λες και το βίντεο της ημέρας, αλλά τώρα... Τίποτα δεν κρατάω. Στέλιο, δηλαδή αν εξαιρέσει το Τσιγκάρα που μ' άρεσε και τον Αγκούστο που είχε μια πιο καλή παρουσία σε σχέση με τις προηγούμενες, δεν κρατάω πραγματικά τίποτα. Ναι. Δεν είχε να δείξει κάτι ο ΠΑΟΚ ουσιαστικό. Αυτά τα μίξ σχήματα δεν βοηθάνε την ομάδα να βρει ρυθμό, αλλά ο προπονητής είναι αναγκασμένος να τα κάνει. Γιατί τώρα τι έχει πάθει ο Φερέιρα? Ο Φερέιρα σε σχέση με τον Λουτσέσκου, ο Λουτσέσκου αυτή την περίοδο θα χρησιμοποιούσε για κορμό. Ναι. Και θα έδινε λίγες ευκαιρίες σε κάποιους παίκτες που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει στο ροτέσιο ή να εντάξει τους καινούργιους. Ωραία. Εδώ όμως ο Φερέιρα δεν μπορεί να ξεκινήσει από τη βάση του Λουτσέσκου. Γιατί πρέπει να φανεί στο γκρουπ ότι οι επιλογές εν τέλει είναι δικές του. Γιατί αν γυρίσει και πει και πάει στη λογική ότι δεν κάνεις εσύ, κάνεις εσύ με το καθημέρα χωρίς το ψυχητή, χάνει και τη σοβαρότητα πέρα τους παίκτες. Άρα λοιπόν αυτό το δεκαήμερο που με Λουτσέσκου θα ήταν πιο λειτουργικό, με Φερέιρα θα μπορούσε να είναι. Γιατί ο Φερέιρα δεν δουλεύει μόνο για το παιχνίδι. Πρέπει να κερδίσει την ομάδα του για όλη τη διάρκεια της παρουσίας του εδώ. Εντάξει. Άρα αυτό το δεκαήμερο για μας, στα μάτια μου τέλος πάντων, δεν έδωσε κάτι στην εξέλιξη της ομάδας. Έδωσε μόνο γνώση στον προπονητή για το τι έχει στα χέρια του. Ούτε μισό στοιχείο παραπάνω, θα πω εγώ. Ναι. Έχει και μια εικόνα ο παίκτης πλέον, ποια είναι τα ζητούμενα του προπονητή. Γιατί έχει κάνει και κουβέντες με τους παίκτες, έχει μιλήσει με τους αρχηγούς ξεχωριστά. Εντάξει. Υπάρχει τέλος πάντων μια διαδικασία που έχει ακολουθηθεί. Ωραία. Όμως δεν είναι... πώς το λένε, κάτι που μπορούμε να κρατήσουμε από αυτό το διάστημα. Ο προπονητής μόνο έχει κάτι να κρατήσει από αυτό το διάστημα. Εμείς προσωπικά τίποτα. Δηλαδή αν εξαιρέσουμε ένα καλό ημίχρονο που κάνει ο ΠΑΟΚ με την Αλκμαρ, που ήταν και πιο δύσκολος αντίπαλος που αντιμετώπισε και ήταν όλοι πιο σοβαροί σε εκείνο το διάστημα, από εκεί πέρα δεν μπορώ να πω ότι η παρουσία του ήταν ήδη. Είναι ένα κέρδος. Ωραία. Σε γενικές γραμμές. Δηλαδή ξαφνικά βλέπεις ένα παιδί δικό σου να είναι στα κόκκινα. Να πάει λιποπός στον αέρα. Να πηγαίνει καλά τέλος πάντων. Εγώ προσωπικά δεν κρατάω κάτι άλλο. Και νομίζω ότι όποια ανάλυση προσπαθεί να κάνει σε αυτή την περίοδο γνωρίζοντας τα δεδομένα που είναι καινούργιος προπονητής, έλλειψη χάφα, απουσία Βιερίνια, Μαουρίτσιο, ό,τι ανάλυση και να κάνεις είναι λάθος. Ναι. Υπάρχουν τα γεγονότα τα οποία σκεπάζουν την συνολική εικόνα της ομάδας αυτή τη στιγμή. Μα στην τελική... Δεν μπορούμε να βγάλουμε κάποιο χρήσιμο συμπέρασμα. Δηλαδή θα είναι ηλίθιο να το κάνουμε αυτό. Στην τελική εξήγησε και ο ίδιος ο Αμπέλ Φερέιρα για ποιο λόγο έχει βάλει για παράδειγμα 6 ενδεκάδες, 6 διαφορετικά ημίχρονα στα φιλικά. Μα θέλει να τους δει όλους και να μπερδεύσει και τις θέσεις. Οπότε τι συμπέρασμα να βγάλουμε εμείς? Εμείς δεν μπορούμε, όποιος πάει να βγάλει συμπέρασμα
μην υπολογίζοντας τα δεδομένα, ναι, μπορεί να εκτεθεί επανόρθωτα. Δηλαδή, θα εκτεθεί βασικά, είναι κάτι μαθηματικό. Ναι. Τέλος πάντων, δεν είναι ρόδινα τα πράγματα. Θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερα, δεδομένη χρονική στιγμή. Απλά, επειδή ο ΠΑΟΚ μας έχει δείξει ότι και η υποπίεση τελευταία παίρνει σοφές αποφάσεις. Σωστό είναι αυτό. Περιμένουμε να δούμε πρώτον τις μεταγραφικές κινήσεις. Δεύτερον, την αντίδραση της ομάδας παίζοντας με βασικό κορμό. Και τρίτον, όταν θα φτάσει η ώρα, το επίσημο παιχνίδι. Ναι. Ούτως ή άλλως ο ΠΑΟΚ έχει ένα ποιοτικό ρόστερο, εντάξει. Απλά, όταν στη μέση έχεις αυτό το πρόβλημα, είναι πρόβλημα. Όταν σου λείπουν οι δύο ηγέτες, είναι πρόβλημα. Όταν έχεις καινούργιο προπονητή που θέλει να περάσει κάποια πράγματα σε μια εποχή που δεν το περίμενε κανείς από τους παίκτες, γιατί και αυτό είναι... Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι πήραν νερό στο όνομα του Λουτσέσκου. Δεν είναι εύκολο να ξεπεράσουν το γεγονός ότι μια μέρα ξύπνησε και βρέθηκε στην αρχηγά. Και δεν είναι μόνο ο Φεραίρα Σταύρο, είναι και οι συνεργάτες του. Εντάξει, μιλάμε για εντελώς καινούργια πρόσωπα. Πρέπει να χτιστούν σχέσεις, να μάθει ένας τον άλλον, δεν είναι μόνο ο προπονητής. Αυτό λέω ουσιαστικά, παρότι ο ΠΑΟΚ έχει κορμό, μπορούμε να πούμε ότι ξεκινάει το 0. Γιατί φαντάζομαι, χωρίς να το έχω μελετήσει και δεν μπορώ να το κάνω ιδιαίτερα, ότι ακόμα και στις στημένες φάσεις δεν νομίζω να ακολουθεί μέθοδο Λουτσέσκου, ο Φεραίρα και οι συνεργάτες του. Πρέπει να πηγαίνουν σε κάτι καινούργιο. Να παίζουμε μια ζώνη, τέλος πάντων, δεν δούμε τι ζούμε. Ναι. Είναι φανατικά κατά της ζώνης. Ναι. Φανατικά όμως. Τέλος πάντων. Επειδή ο ΠΑΟΚ έχει καλά χρονιά, λες εντάξει, θα την βγάλει και έτσι την δουλειά. Ένα ερώτημα από χθες που το έστειλε ο φίλος ο Αλέξης, αφού είχαμε κλείσει τη γραμμή και δεν το απάντησα, το άφησα σε σένα. Ακούσαμε νωρίτερα και τη συνέντευξη που σου παραχώρησε ο Μάραλ Καντουρί. Ρωτήσατε τον Σταύρο αν ο Καντουρί είναι τόσο καλό στο κέντρο, γιατί ο Λουτσέσκο δεν τον έβαζε καθόλου οχτάρι πέρσι όταν παίζαμε με δύο. Είχε άλλους, είχε λύσεις. Και όταν τον έβαλε κανένα δύο φορές ήταν απογοητευτικός. Και πέρσι την προετοιμασία πάλι καλά λόγια λέγατε για τον Μαροκινό. Άκουλε. Πέρσι έπαιξε σε εκείνη την παροδία της Παναχαϊκής. Που ήταν όλη η ομάδα για ξύλο. Με το χειρότερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ όλη τη σεζόν. Και ένα 20 λεπτό στο πρωτάθλημα που ήταν καλός. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Ο Καντουρί, εγώ κοιτάω τα στοιχεία. Τα στοιχεία λοιπόν ποια είναι. Στοιχεία καριέρας. Πού πήγε καλά. Στο Τωρίνο και στην Νάπολη. Τι έπαιζε εκεί. Οχτάρι. Πάμε παραπέρα. Ωραία. Έχει έκρηξη. Όχι. Όχι. Έχει το ένας μέναν. Όχι ιδιαίτερα. Έχει τελειώματα. Όχι ιδιαίτερα. Άρα δεν είναι εξτρέμ. Ναι. Και έχει καλό κράτημα μπάλας. Τακτική συνείδηση. Καλή ποιοτική πάσα. Ωραία. Τρόπο τέλος πάντων διαβάσει το παιχνίδι. Ποιος έχει αυτά τα στοιχεία. Το χτάρι. Ναι. Άρα λοιπόν δεν έχει να κάνει με το αν έπεσε. Αν θα αφήσουμε αυτή την νοοτροπία. Τον έβαλε μια φορά εκεί και ήτανε... Γελάει ο κόσμος. Ναι. Και εγώ αν με βάλει να κάνω μια φορά κάτι δεν το κάνω τέλεια. Ωραία. Ο Καντουρί έχει να παίξει οχτάρι 3 χρόνια. Χρειάζεται και αυτό το χρόνο του. Παρά τα στοιχεία του είναι οχταριού. Τι να κάνουμε τώρα. Και ο ίδιος τον δήλωσε. Σταύρο με σου λέει άλλον ο Μπίσες βάλε φίλε που έχει περιστροφή καλή και έχει το σώμα του. Το βάζει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να γυρίσει. Εγώ δεν το έχω αυτό. Εμένα δώσ' μου να βλέπω την αιστεία και να βλέπω το γήπεδο. Και σου περάσω μια κάθετη σαν αυτή που έκανε ο Ζαμπά προχθές. Στο λέει και ο ίδιος. Αλλά όταν ο προπονητής του λέει κοίτα να δεις. Εκεί έχουμε Σάχοφ, Κάνιας, Μαουρίτσιο, παίκτες τέλος πάντων που μου κάνουν τη δουλειά. Εσένα σε θέλω σε ένα βοηθητικό ρόλο εκεί πέρα γνωρίζοντας ότι δεν μπορείς να τα απεξέλθεις όπως πρέπει. Σε αδικεί ο ρόλος, το ξέρω, αλλά εκεί σε θέλω. Κοίτα πει ο παίκτης, δεν πάω. Ναι. Το σκηνήν του πήγε. Και δεν δημιούργησε κανένα θέμα ποτέ. Το θέμα με τον Καντουρί είναι τραυματισμή του, όλα τα άλλα, η συμπεριφορά ναι, του, πώς στέκεται, η ποιότητά του, δεν τίθεται θέμα, το παιδί είναι πιο σοβαρό. Αυτό είναι. Καμία είναι σχέση δηλαδή, είναι επαγγελματίας 100%, είναι αυτός που πρέπει να είναι. Έχει μια ευπάθεια στους τραυματισμούς. Και αυτό τον πάει πίσω. Ο ίδιος θέλει να χτυπάει δηλαδή. Ο ίδιος δεν θέλει, τελειώνει το συμβόλαιό του σε 2 χρόνια από τον ΠΑΟΚ, θα τελειώσει η καρδιά του 31 χρονών. Ναι.
Σταυρό, παρότι το διάστημα είναι μικρό, αυτό το δεκαήμερο που είστε στην Ολλανδία και εσείς και η ομάδα, αν μπορείς να απαντήσεις, ο Ντόγκλας Αγκουστίνο που είδες την περασμένη Δευτέρα με αυτό που βλέπεις τώρα χθες. Αγκουστίνο. Και Αγκουστίνο είναι. Αγκούστο, εντάξει, άσε με τώρα. Σταυράστο να περάσει. Αγκουστίνο και Αγκούστο. Θα το λέμε ο Αύγουστος, εντάξει. Άντε. Ναι. Με έχει κουράσει και στα γραπτά μου και στο προφορικό. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό το δεκαήμερο βλέπεις κάποια μικρή βελτίωση? Είναι πολύ μικρό το διάστημα για να μπορούμε να πούμε οτιδήποτε για τον Βραζιλιάνο? Δεν μπορείς να πεις τίποτα για κανέναν παίχτη όσον αφορά στη βελτίωσή του και στην εικόνα του γενικότερα, αν δεν το δεις να συμμετέχει ως ένα κομμάτι ενός βασικού κορμού. Ναι. Τι να πεις, έχει στοιχεία, είναι σαφές. Έχει μια δύναμη, έχει ένα καλό αριστερό, επιχειρήσει πολύ καλά με πολύ καλή τεχνική. Αλλά ψάχνεται και αυτό το παιδί δεν είναι εύκολο. Εγώ δεν θα πω να σε ένα παιδί που το φέραμε τώρα από τη Βραζιλία. Τι να κάνουμε, είναι θέμα φιλοσοφίας. Θα του έδινα χρόνο. Ναι. Έτσι όπως είναι βέβαια και βασικός πάει. Έτσι. Ναι. Μάλιστα, αγάπη. Αλλά η εικόνα του μπορεί να αδικήσει το ταλέντο του. Γιατί σου λέω, θέλει χρόνο κάποιος που θα ζει να παίξει στην Ευρώπη. Σωστά το είπε ο Μάτος. Ναι. Ο Μάτος που είναι ο καλύτερος μπακ στην Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια, γυρνάει και σου λέει ότι την πρώτη φορά που ήρθα από την Βραζιλία στην Ευρώπη και μπήκα στην Γαλλία, όπως ήρθα έφυγα. Γιατί δεν ήταν πνευματικά έτοιμος το ποδόσφαιρο που χρειαζόταν να παίξει κάτι διαφορετικό από αυτό που ήξερε. Και μιλάμε για το Μάτος, δεν μιλάμε για να ούζω. Γενικά και οι Λατίνοι, τώρα πάνω σε αυτό που λες Σταύρο, θυμήθηκα, νομίζω το έχει πει και ο Γκαρσία, ότι με το που πήγε πρώτη φορά στην Ευρώπη ήθελε να γυρίσει πίσω στην Ουρουγουάη. Αν δεν κάνω λάθος. Γενικότερα είναι δύσκολο. Ναι, είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν και παιδιά, ρε φίλε, που μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη να παίξουν. Δεν λέω ούτε τίποτα. Αλλά αυτά είναι... Η top. Αυτό εδώ, να φάει το πινελίκι, το τεχνητόριο. Να πάρει το πουλό, ρε. Τι γίνεται, ρε Σταύρο. Είναι ένας καθαρίζει τα φυτάλα που με πίσω από το κεφάλι μας. Και άμα το πεις έτσι στα ελληνικά, σε κατάλαβε, ξεκάθαρα. Δεν κατάλαβα τη γλώσσα στο ραδιόφωνο, το πόδι. Ξύπνα, wake up. Πες τον. Radio Show, πες τον. Animal, άντε. Animal. Αυτοί οι Ευρωπαίοι Σταύρο, τίποτα ρε. Ούτε τάκτ, ούτε τίποτα. Γιατί να καταλάβει ρε Ολλανδός ότι μιλάς στο ραδιόφωνο. Απαίδευτοι άνθρωποι. Δεν το ξέρει το Σταύρο. 50 χρόνια στην Ολλανδία. Η δουλειά του. Η δουλειά του σε ποια είναι. Σηκώνει τη σκόνη. Δηλαδή τώρα έχει ένα ματσούκι. Φυσάει, μην πούμε τι έβαλε ο συγκεκριμένος σταθμός. Το μόνο που έβαλε ήταν τα μάξι που θα κάνουμε το φιλέα ΦΟΚ χθες, αύριο. Χθες, ό,τι είναι, ναι. Τελείωσε. Τώρα έρχεται από εδώ. Σταύρο, για κάτω μια ερώτηση, παίρνει κανένα τριχίλιαρο αυτός για το που κάνει. Θα το ρωτήσω. Να ηρέμησε τώρα, έλα, ησυχία. Είναι σαν τους Ghostbusters. Μίλες Ghostbusters, γιατί μπορεί να το καταλάβει. Είναι διεθνής λέξη το Ghostbusters, να ξέρεις. Σταύρο, ο τραυματισμός όλα καλά. Ρωτάει ο κόσμος, στον Λαγνοψωίδη. Έχω στο Λαγνοψωίδη ένα τράβηγμα, έβαλα πάγο χθες, εντάξει καλά είμαστε. Α, είσαι καλά. Ενοχλεί, δεν μπορώ να σουτάρω καλά, επιχείρησε κάποια σουτ. Τι να σουτάρεις. Όχο, Σταύρο, τι να σουτάρεις. Έχουμε την εικόνα από το φιλικό που είχατε παίξει μεταξύ σας, άστο. Κλάμα, τραγωδία. Μια σακούλα, έξω στο στέλιο ήταν. Εντάξει. Δεν μπορούμε να παίξουμε πλέον με αυτά τα κιλά, παιδιά. Έχει γελάει ο κόσμος. Ο Χρήστος λέει πολύ σωστά. Ο Χρήστος να πάει στην εκείνη τη μάγισσα από τη Σερβία που βάζει πλακούντα λόγου, τι βάζει. Ναι. Κάνει μια βόλτα. Μπορεί να είναι και στον δρόμο σας, Σταύρο, για το κλουζ. Ψάξτε το λίγο. Έτσι που θα πάτε. Αυτό το πλακούντα λόγο με τρομάζει με ένα λίγο, να ξέρεις. Άλλα σκέφτομαι. Μήπως πάλι παίχνεις εκεί και έχουμε άλλα. Ναι. Τέλος πάντων. Όσο να πεις, ξέρω εγώ. Όσο να πεις. Εκτός και είναι τόσο πολύ επαγγελματίας αυτή από τη Σερβία και εντάξει. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Δεν έχω πάει. Αγάπη, δεν έχουμε άλλη ερώτηση. Μας κάλυψες. Ελπίζω αύριο, βασικά αύριο θα τα πούμε. Γιατί δεν τα πούμε. Εφού θα κάνει λόγο ταξίδι. Θα τα πούμε, αν κοιτάξει σήμα. Στη χώρα μην του ποτέ θα πάει. Το τρένο, μην είναι σαν τον ΟΣΕ το τρένο του γερμανικού, να έχει σήμα. Μια χαρά σήμα θα έχει Σταύρο. Μην κάνεις αυτά που κάνουν άλλοι συνάδελφοι, όποιοι να πάνε δεν έχει ίντερνετ. Ναι. Είχα εγώ ένα συνάδελφο, δηλαδή μόνο που δεν πήγε στην Silicon Valley, στην Google μέσα και να πει δεν έχουμε WiFi. Δηλαδή μόνο αυτό δεν έχει σήμα. Θα μπορούσε να γίνει. Και θέλω να είμαι ειλικρινής, ίντερνετ δεν έχουμε καλό.
Το έχουμε καταλάβει, Σταύρο, και εσύ το έχεις δουλέψει. Έχω πάρει και mail, ξέρω εγώ, μία μέρα μετά. Ναι. Ναι. Ας. Wi-Fi. 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 Λοιπόν, έγινε, Σταύρο. Περισσότερα σε επόμενες συνδέσεις στο Λίπερο με τον Σταύρο. Λοιπόν, η προετοιμασία, η κάλυψη προετοιμασία στα φιλικά και τα ευρωπαϊκά μάτς είναι μια προσφορά του Ότο Καλογεράς. Καλό θα είναι, παιδιά, να είναι το αμάξι σας σε άριστη κατάσταση, είτε το χρησιμοποιείτε για να πηγαίνετε έξι στη δουλειά, είτε θέλετε να κάνετε κάποια εξόρμηση μόνος, με φίλο, με φίλη, με την οικογένεια. Το Ότο Καλογεράς σας προσφέρει πλήρες πακέτο για υπεύθυνο έλεγχο, ασφαλείς και καλές διακοπές, σέρβις, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάσταση εάν χρειαστεί. Τρία καταστήματα: Γρηγορίου Λαμπράκη 27 στη στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19 παλιά συμμαχική Ωραιοκάστρου, 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων Θέρμη και στο ίντερνετ otokalogeras.gr. Την προετοιμασία του ΠΑΟΚ σας την προσφέρει και η ασφάλεια Μαργαριτόπουλος. Το αυτοκίνητό σας φυσικά είναι πολύτιμο. Πολύτιμη είναι και η ασφάλειά σας. Οτιδήποτε συμβεί, να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλος σας προσφέρουν τις χαμηλότερες τιμές στην ασφάλιση αυτοκινήτων για κάθε κατηγορία από 59 ευρώ το εξάμηνο για όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να το διαπιστώσετε και εσείς πριν ανανεώσετε την ασφάλειά σας. Ζητήστε από τον Μαργαριτόπουλο να σας κάνει μία προσφορά. Πληροφορίες στο margaritopoulos.com και στο 2310-911-701. Μαζί μας είναι τα ΝΑΚ, Στέργιο. Πέρασα το πρωί, αγάπη. Και? Δεν σταμάτησα λίγο τη βιτρίνα. Δεν είσαι χρόνο το πρωί. Όχι, γιατί ήρθα με τα πόδια από τη Χάνθ. Θες αρκετή ώρα. Από τη Χάνθ. Όλο και πιο πίσω πας. Να βαρύνουμε, μας είπες πριν. Ξεχνάς, να βαρύνουμε Χάνθ, την ίδια αγάπη. Από τη ζέστη ξεχνάω. Ναι, ναι, ναι. Τα ΝΑΚ είναι φυσικά μαζί μας, λοιπόν. Με πολλά καταστήματα στο κέντρο, αλλά και στα πέριξη της πόλης. Και έτσι, Μισκή Μεροσοτέλους και Πλατεία Αγιασοφίας και Μετέρινιαν Κόσμος και Ελευθέρως Βενιζέλος. Πολλά στόκ ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο και ΝΑΚ.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Διανύουμε περίοδο προσφορών, αγάπη. Μέχρι και 50% προσφορές και έκπτωση στα κεντρικά καταστήματα της ΝΑΚ και μέχρι 70% στα καταστήματα στόκ. Μαζί μας στη δεύτερη ώρα και ο Φτίκας, πλακάκια και διγυηνής, με νέες προσφορές επιλεγμένα είδη για όλο το καλοκαίρι, προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Η καλύτερη επιλογή, αν θέλετε να ανανεώσετε το μπάνιο σας, θα βρείτε τον Φτίκα Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού και στο τηλέφωνο 2310-905-503. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε να πούμε στην τελική ευθεία. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο 20 λεπτό κλασικά στο ΠΑΟ 24, στα μέσα της εβδομάδας. Σαν να έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, αγάπη. 1-2 βαθμούς, έχω την αίσθηση. Ναι, εντάξει, καλά είναι. Ναι, normal. Άντε λίγο μπάσκετ. Ο ουρανός παραμένει πάντως πιο γαλανός. Ουρανός τελείωσε, έτσι ήταν τώρα. Ναι. Με τη νέα κυβέρνηση. Η θερμοκρασία, εντάξει, λίγο έπεσε, οκ. Okay. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει δημοσίευμα στην Τουρκία που κάνει λόγο για συμφωνία της Τραμζοσπορ με τον Μάρκους Μπέρκ. Θα δούμε λίγο πώς θα εξελιχθεί και αυτή η ιστορία και αν όντως αυτή τη φορά οι Τούρκοι γράφουν κάτι που ισχύει, γιατί συνήθως είναι αναξιόπιστοι. Ναι, λένε πολλά, αλλά γίνονται λίγα. Η σελίδα είναι haberts.com, μάλλον τα χαμπέρια, Χρήστο. Haberts.com. Πιασάρικο όνομα. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Haberts. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, 400 χρόνια ήταν αυτά. Haberts στα Τούρκια, χαμπέρια το λέμε εμείς. Okay, τι να κάνουμε. Πολλές δεν φεύγουν έτσι εύκολα. 400 χρόνια από πάνω μας. Γενικότερα δεν φεύγουν, όχι μόνο στα θέμα της γλώσσας, ναι. Μα κάνετε μόνο η γλώσσα. Ναι, σωστά. Δηλαδή ο ραγιαδισμός είναι μέσα στο DNA μας στον Έλληνα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Πολύ σωστά. Θέλουμε πολύ λίγο σωστά. Να είμαστε λίγο ραγιάδες, θέλουμε. Το θέλουμε το βούρδουλα. Ναι. Γενικότερα. Ναι. Τέλος πάντων, μην κάνουμε τώρα κοινωνοπολικό τέτοια κουβέντα. Καταλάβαμε. Λοιπόν, Νίκο, δεν θα το έλεγα εξέλιξη. Υπάρχει μια κινητικότητα, μια πρώιμη σκέψη. Είναι, μια... είναι εξέλιξη. Είναι εξέλιξη. Νομίζω ότι θα προχωρήσει σε κάτι πιο... Α, ναι. Για πες. Αυτή είναι ο σκοπός της συνάντησης που έγινε τη Δευτέρα το βράδυ και νομίζω θα ξαναγίνει κάτι ανάλογο και μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Παιδιά, έχει πάρει πάρα πολύ χρόνο για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται πλέον ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει να υφίσταται έτσι. Πρέπει να κάνει μια διοίκηση. Και μετά να ξεκινήσει να τρέχει το μαγαζί. Έχει περάσει πάρα πολλούς χρόνους, είναι μέσα Ιουλίου πλέον. Δεν μπορεί πλέον ο ΠΑΟΚ να συνεχίζει
να περιμένει στο άγνωστο να βάρκα την ελπίδα. Στο πλαίσιο αυτό έχουν γίνει κάποιες επαφές από τις προηγούμενες ημέρες, αλλά ουσιαστικά το βράδυ της Δευτέρας ήταν αυτή η κουβέντα που είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ή τέλος πάντων που αρχίζει να βγάζει σιγά σιγά μία νέα διοίκηση. Τώρα, αν θα είναι σε αυτήν μέσα ο κύριος Λυσαρίδης, ένας άνθρωπος που νομίζω ότι έχει μια πολύ καλή, έτσι έξωθεν καλή μαρτυρία, είναι κοντά στο μπάσκετ παρότι δεν φάνηκε ποτέ. Μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, νομίζω και πέρσι στο ξεκίνημα της σεζόν είχε κάνει και μια ομιλία στην ομάδα, ως έτσι επιφανής φίλος του ΠΑΟΚ, είχε βρεθεί στην προπόνηση, γενικότερα είχε μια κοντινή επαφή. Ο Φραγκούλης Φράγκος είναι πολύ συχνά και στο γήπεδο, ναι, και είναι ένας άνθρωπος που, όπως και να το κάνουμε, έχει και μια καλή επαφή με την οικογένεια Σαβίδη. Είναι και αυτό κάτι που παίζει ρόλο. Πάρα πολύ συχνά και στα ευρωπαϊκά ταξίδια του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ τα λέει και εκεί. Και εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος και στην Ευρώπη δηλαδή. Ναι. Και επίσης αυτή τη συνάντηση ήταν παρόν και ο Κώστας Σαμίδης, ένας άνθρωπος ο οποίος για μένα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το αν θα επαναδραστηριοποιηθεί δίπλα στο μπάσκετ, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να βοηθήσει στο πιο σημαντικό πρόβλημα, στο πρόβλημα των χρημάτων. Οπότε, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, έτσι, δεν μπορώ να ξέρω το ποια είναι η διάθεσή του και το τι ακριβώς θα γίνει, αλλά υπάρχει μια κινητοποίηση από τις προηγούμενες ημέρες που εκφράστηκε και με θετική διάθεση και από πλευράς Σαμυρίδη και από πλευράς Λυσαρίδη και από πλευράς του κυρίου Φράγκου, και μιλάω στο τομέα που μπορεί να βοηθήσει ο καθένας, έτσι. Δηλαδή, όσον αφορά στον κύριο Σαμυρίδη, μιλάμε για το οικονομικό κομμάτι. Τουλάχιστον από τη φάση. Προφανώς, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μιλάμε για παίρνει τον μπάσκετ του Πάου Καμυρίδης, έτσι, αλλά το να είναι δίπλα σε αυτή τη νέα διοίκηση, δεν ξέρω αν θα έχει κάποιο ρόλο σε ένα επόμενο ΔΣ, και να στηρίζει οικονομικά είναι σημαντικό. Ναι. Γιατί το λέω και το ξαναλέω, το έχουμε πει χιλιάδες φορές όλο αυτό το διάστημα που συζητάμε για το επόμενο βήμα στην ΚΑΕΠΑΟ, το πρόβλημα είναι το οικονομικό. Και για μένα παραμένει το πιο σημαντικό πρόβλημα. Οι όλες κινήσεις που έχουν γίνει έχουν γίνει και στη συνεννόηση με το περιβάλλον του Ιβάν Σαββίδη, που είναι ενήμερο για όλες αυτές τις κινήσεις που γίνονται, και νομίζω ότι σιγά σιγά πλέον προχωράμε στο να καταρτηθεί μια νέα διοίκηση προδικίου και σιγά σιγά να αρχίσει αυτή η νέα διοίκηση προδικίου να τρέχει για την ΚΑΕ, που πρέπει να γίνει πλέον. Πάντως, Νίκο, δεν έχει άλλο χρόνο ΠΑΟΚ. Ναι. Κανένας από τους τρεις δεν έχει βαθιά γνώση του μπάσκετ, άρα φαντάζομαι ότι θα πλουσιωθούν από ανθρώπους που ξέρουν το άθλημα. Δηλαδή, ναι, αυτό είναι το επόμενο βήμα. Ξέρω, okay, ξέρει ναι. Ο κύριος Φραγκούλης ενδεχομένως ή ο κύριος Λυσαρίδης. Προφανώς, και εδώ τώρα μιλάμε για μια νέα διοίκηση, και από εκεί πέρα τα πρόσωπα που ουσιαστικά θα αναλάβουν το αγωνιστικό κομμάτι θα τα δούμε έπειτα. Έτσι, δηλαδή, αν προκύψει αυτή η νέα διοίκηση της ΚΑΕ, θα προκύψουν και αποφάσεις για το αγωνιστικό κομμάτι. Έτσι. Το όνομα, ας πούμε, του κυρίου Φλεβαράκη δεν παίζει τυχαία το τελευταίο καιρό. Προφανώς και έχουν γίνει κάποιες επαφές μαζί του, όσον αφορά τον προπονητή. Πάντως και οι τρεις, Αμυρίδης, Λυσαρίδης, Φράγκος, νομίζω είναι άνθρωποι της εμπιστοσύνης του Ιβάν Σαββίδη. Έτσι δεν είναι? Ναι, από όσο μπορώ να γνωρίζω, ναι, είναι τέτοιοι άνθρωποι. Έχει μια καλή άποψη και για τους τρεις. Νομίζω ότι ο κύριος Λυσαρίδης δεν ήταν τότε στα ξεκινήματα του Ιβάν Σαββίδη. Που έπαιζε το όνομά του για να γίνει πρόεδρος. Πρόταση για να γίνει πρόεδρος και την αρνήθηκε, ναι. Σου λέω, για μένα αυτή η νέα διοίκηση πρέπει να συγκροτηθεί τέλος πάντων σε σώμα, να γίνει μια νέα διοίκηση προδικτική και να αρχίσει το μαγαζί σιγά σιγά να τρέχει και να μπει ο ΠΑΟΚ σε μια όσο το δυνατόν περισσότερη σειρά στο τι έχει να κάνει όσον αφορά παλιότερες οφειλές και σιγά σιγά να αρχίσει να κάνει ομάδα για την επόμενη σεζόν. Νομίζω το συγκεκριμένο θέμα θα οριστικοποιηθεί άμεσα. Θα μου κάνει εντύπωση το να προκύψει κάποια έκπληξη, δηλαδή να μην υπάρχει ένα σχήμα με αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρουμε, γιατί οι επαφές που έχουν γίνει από πλευράς ΑΣ, από τις επαφές που έχουν γίνει από πλευράς ΑΣ, υπάρχει θετική διάθεση. Πάντα βέβαια σε αυτή τη θετική διάθεση πρέπει να βάζουμε τα θέλω των ανθρώπων που θέλουν να μπουν, τα οποία είναι να έχουν τη στήριξη της οικογένειας Σαββίδη. Και όταν λέμε τη στήριξη, εννοούμε την οικονομική. Ναι. Αυτό λέγεται από πλευράς ΑΣ ότι είναι
εξασφαλισμένο και είναι μη μέρη του Σαββίδη για, για όλες αυτές τις κινήσεις. Ξαναλέω, για μένα πρέπει να γίνει μια διοίκηση άμεσα, χθες αν γίνεται, να γίνει διοίκηση και έπειτα να πάμε στα επόμενα κομμάτια, να μπουν κάποια χρήματα για να αρχίσει να λειτουργεί η ΚΑΕ, να έρθει ένας προπονητής, να δεν ξέρω αν θα έρθει κάποιος team manager που θα έχει κάποιο ρόλο έτσι, όπως σαν αυτό που έχει ο τέλος του Ζωνατίδη για παράδειγμα, για να δούμε πώς θα προχωρήσει το επόμενο βήμα στην ΚΑΕ και σχέση με να γίνει το ΜΑΔΑ. Έτσι, γιατί η υπάρχουσα στιγμή είναι κάτω από το 0, εδώ και καιρό είναι κάτω από το 0 και όσο περνάει ο καιρός, τόσο δυσκολεύει η θέση. Υπάρχει, Νίκο, πληροφόρηση ή ένδειξη για το πότε μπορεί να έχουμε κάποια εξέλιξη πιο χειροπιαστή ή όχι? Κοίταξε, στην κουβέντα που έγινε τη Δευτέρα το βράδυ, ήταν παρόντες και οι μέτοχοι της ΚΑΕ. Χθες ο Βαγγέλης ο Γαλατσόπουλος που έχει το μεγαλύτερο κομμάτι, που ανήκει τέλος πάντων το μεγαλύτερο κομμάτι των μετοχών, ήταν στην Αθήνα λόγω του ΔΣ του ΕΣΑΚΕ και εκεί υπάρχουν κάποιες ιστορικές αποφάσεις, μνημειώδεις αποφάσεις χαρακτήριζε, όχι απλά ιστορικές. Νομίζω ότι και με τη δική του επιστροφή σήμερα ή αύριο αναμένεται να έχουμε έτσι περισσότερες εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι για τη νέα διοίκηση της ΚΑΕ. Πριν πάμε σε αυτό, λες να είναι φίλε κοντά η ώρα που θα έχουμε κάνει ένα αγώνα του NBA στο Ηράκλειο, ας πούμε? Ξέρω εγώ, Golden State Warriors με Miami Heat, ένα δεν φιλικό. Δεν έρχεται το NBA στην Ελλάδα. Αν είναι για Ηράκλειο θα έρθει. Δεν έρχεται στην Ελλάδα. Αν είναι για Ηράκλειο, ξαναλέω. Έτσι είναι με το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο. Έχει πάρει 15 διοργανώσει το Ηράκλειο. Εσύ, Νίκο. Το Ηράκλειο είναι μόνο εθνική ομάδα. Είναι η αγαπημένη περιοχή εκεί πέρα του Προέδρου και τον γύρω-γύρω του. Οπότε οι εθνικές ομάδες εκεί. Από την πρώτη ομάδα μέχρι τις πολύ μικρές. Ναι. Ίσως δούμε και έχει το Δήμαρχο από κοντά και... τα επόμενα χρόνια. Ναι. Νίκο, διαβάζω από χθες οριστικός λέει ο ευασμός του Ολυμπιακού στην Α2. Γιατί δεν ψήνομαι εγώ, να σου πω την αλήθεια? Μόνος ή δεν ψήνεσαι? Γιατί? Πολλοί κόσμος δεν ψήνεται. Καταρχάς χθες πάθηκε μια εκτεκτική απόφαση που έχει να κάνει με το Λαύριο. Δηλαδή, χθες επικυρώνεται η βαθμολογία η οποία στην βαθμολογία το Λαύριο πέφτει. Από τη βαθμολογία την επικυρωμένη με τα νέα δεδομένα κουλουπού. Ναι, ναι. Και η ομάδα που αποφασίζει να το Λαύριο δεν πέφτει. Και τελικά το Λαύριο δεν θα πέσει. Αυτό πάλι. Άρα δίνεις ένα δίκιο στον Ολυμπιακό που λέει άλλη μια παράνομη απόφαση του ΕΣΑΚΙ η οποία καταδεικνύει το τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει το ελληνικό μπάσκετ. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει χάσει το δικαίωμα να μιλάει για τέτοιες καταστάσεις με τη στάση που έχει κρατήσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Νομίζω ότι πλέον μόνο μεταξύ τους ασχολούνται με αυτές τις διαρροές που βγάζουν. Έτσι. Απλά ξεκάθαρος. Η απόφαση είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Δηλαδή, επικυρώνεται μια βαθμολογία και αφού επικυρώνεται, οι ομάδες και οι εκπρόσωποι αποφασίζουν ότι το Λαύριο που επικυρώσαμε τη βαθμολογία που πέφτει, ότι τελικά δεν πέφτει γιατί ήταν άδικο. Που όντως ήταν άδικο να πέσει το Λαύριο έτσι όπως έγινε η δουλειά τελευταία αγωνιστική. Με την νίκη της Χήμης στα χαρτιά μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Θα δηλώσει ο Ολυμπιακός συμμετοχή. Είναι κριτικό. Θα δηλώσει για την Α2 μέχρι τις 15 του μήνα να μπει στην κλήρωση? Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις. Ο Ολυμπιακός ενώ βγάζει διάφορες φορές διαρροές και κλίμα για διάφορα πράγματα που γίνονται, όσον αφορά την Α2 τηρεί πάντα στη γη ηχθείο. Δεν έχει υποθεί τίποτα μέχρι τώρα. Ωραία. Τίποτα από εδώ στο Ολυμπιακού. Ούτε καν διαρροή. Ας δούμε λίγο το χάρτη της Α2. Με ενδιαφέρει προσωπικά. Έχω κάποιες απορίες. Δεν το έχω ψάξει. Καστοριά, εντάξει. Η Καστοριά. Δέστο, Στέργιο, δέστο το χάρτη τη Α2. Δέστο, ναι. Καρδίτσα, οκ, ναι. Okay, γνωστό. Χαρίλαος Τρικούπης, που έχει έδρα αυτή η ομάδα. Ο Χαρίλαος. Το πανέμορφο Μεσολόγγι. Μια χαρά. Ο Διαγόρας Δρυοπηδαίων, να φανταστώ ότι είναι στη Ρόδο, Νίκο. Όχι. Δεν ο είναι. Διαγόρας Δρυοπηδαίων είναι ομάδα της Αθήνας. Δρυοπηδείς λέγονται οι κάτοικοι. Εσύ τώρα πιανού νησιού. Προσπαθώ να θυμηθώ από όλα τα δυνατόν, ναι. Κάτοικοι νομίζω ότι Σύφνου, οι οποίοι έχουν μετακομίσει στην Αθήνα. Είναι κάπως το μεγάλο αυτή η ομάδα. Είναι εκεί η περιοχή των Δρυοπηδαίων και είναι ο Διαγόρας των Δρυοπηδαίων. Πώς λέμε, ας πούμε, σύλλογος θρακιωτών στην Αθήνα κτλ. Ακριβώς, ακριβώς. Το Σύφνου το βάζω σε ερωτηματικό, δεν το θυμάμαι σίγουρα. Νομίζω ότι είναι από ένα νησί, νομίζω είναι Σύφνος. Πάμε παρακάτω. Ερμής Αγιάς Αχαΐα. Λάρισα, ναι. Κύθνο. Κύφνο, καλά τα λέει ο Χρήστος. Σωστά, Κύφνο. Σωστά, όχι. Το Αγιά με πήγε λίγο Παναχαϊκή, Πάτρα, κατάλαβες? Όχι. Ωραία. Λάρισα. Υποκράτης από την ΚΟ. Ο Αμίνας, ξέρω τι.
Όχι, λάθος, αυτό είναι αμύντας. Είναι από, αμύντας, από την Αθήνα, ναι. Ωραία. Ψυχικό είναι το ψυχικό. Από όλων πατρών το ξέρουμε. Τον κόρυβο το ξέρουμε. Ίακας Ναυπλίου, προφανώς τον Ναύπλιο, έτσι δεν είναι. Ανέβηκε φέτος. Από τη Β' Εθνική. Καλή κατάσταση ομάδα. Ο Ίακας. Ανατόλια, φαντάζομαι είναι η δικιά μας ομάδα. Σωστά, σωστά. Δάφνη Δαφνίου, Αθήνα. Δεν είμαι σίγουρος. Ναι, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Ο Χρήστος είναι σίγουρος. Ελευθερούπολη, Καβάλας να φανταστώ. Από την Καβάλα, σωστά. Και η ομάδα Χ. Αλίμον, αν δεν έχουμε Χ, Α, Β ομάδε. Ναι, ρε φίλε. Η ομάδα Χ έχει να κάνει. Ναι, ναι. Συζητήθηκε, Νίκο, ότι η κλήρωση τη Δευτέρα. Ψέματα. Μέχρι τη Δευτέρα είναι να υποβολή αιτήσεων συμμετοχών. Λοιπόν, ναι, η κλήρωση θα γίνει 5 Οκτωβρίου. Τι λέω, περίμενε. Στεριώδη. Λοιπόν, αγάπησε. Δευτέρα είναι η. Αγάπη, ανάλαβε, είναι λίγο σε Δευτέρα είναι, κάτσε, είναι λίγο σε μια κατάσταση. Δεν είμαι εσύ, Νίκο, ο υπεύθυνο για την Α2, συγγνώμη κιόλα. Λοιπόν, Δευτέρα είναι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχών. Το πρωτάθλημα ξεκινάει 15 Οκτωβρίου και η κλήρωση θα γίνει 19 Αυγούστου στο ξενοδοχείο Divani Caravel. Ναι, ναι, έτσι. Για... Μήπω έχει να κάνει με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, λίγο να βαθμίζεται και η κατηγορία. Ας περιμένουμε να δούμε. Εννοείται πως θα περιμένουμε, Νίκο, απλώς. Ας το διασκεδάσουμε μέχρι τότε που θα μάθουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι στην Α1, κατάλαβες. Ναι. Γι' αυτό το κάνω, γιατί δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα είναι στην Α2. Απλά θα πρέπει να βρεθεί τρόπος και νομίζω ότι το νομικό κομμάτι έχει καλυφθεί από κάθε πλευρά. Ο τρόπος είναι, Νίκο, να σας πω τώρα, να το αποκαλύψω, να μην έχεις αγωνία, είναι το προεδρικό διάταγμα. Μόνο αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Να βγει δηλαδή ο αξιοπρεπέστατος πρόεδρος Δημοκρατίας και να πει με προεδρικό διάταγμα ο Ολυμπιακός θα παίζει στην Α1. Μόνο αυτό δεν έχουμε δει. Πώς το βλέπεις? Ακόμα και εκεί πάλι θα πρέπει να υπάρχει μια δικαιολογία. Θα βρεθεί ρε, αυτό το δύσκολο. Τέλος πάντων. Θα το δούμε. Εδώ θα είμαστε λοιπόν. Γενικά πάντως οι περισσότεροι δεν ψήνονται ότι ο Ολυμπιακός είναι στην Α2. Όχι. Αυτό... Όλοι περιμένουμε να δούμε τον τρόπο που θα είναι στην Α1. Γι' αυτό εγώ το διασκεδάζω μέχρι να μάθουμε ότι ο Ολυμπιακός θα είναι στην Α1. Δυστυχώς, γιατί σε αυτή την ωραία χώρα ζούμε. Λοιπόν, αυτά, Νίκο. Οτιδήποτε, εμείς στην Ελλάδα στο 24 και θα τα πούμε ενδεχομένως και αύριο. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε τον Νίκο Μοσχοβίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην πολύπαθη ομάδα μπάσκετ. Αυτή τη στιγμή βασικά δεν μιλάμε και για ομάδα μπάσκετ, αλλά οκ. Υπάρχει. Το γενικότερο πάντων, πλαίσιο υπάρχει, είναι υπάρχει. Μια ομάδα μπάσκετ, πώς να το πούμε. Αλλά ναι, αν πάρουμε την ουσία της υπόθεσης, δεν μιλάμε για μια ομάδα μπάσκετ. Μια ομάδα μπάσκετ που δημιούργησε χιλιάδες φίλους του ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 90, στα δύσκολα χρόνια του ποδοσφαίρου. Αλλά δυστυχώς ο κόσμος της έχει γυρίσει την πλάτη τα τελευταία χρόνια. Άλλοι δεν έχουν εκτίμηση στα πρόσωπα που είχαν τη διοίκηση πρωτοδικείου. Άλλοι δεν μπορούν να δεχτούν ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει τόσο ψηλούς στόχους. Άλλοι βαρέθηκαν τον μπάσκετ. Γενικότερα πολλές οι αιτίες, αλλά η ουσία είναι ότι και ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη στην ομάδα. Είναι ελάχιστοι αυτοί που μπράβο τους ασχολούνται ενεργά και πάνε και στο γήπεδο και στηρίζουν έμπρακτα την ομάδα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το καλοκαίρι. Προμηνύεται δύσκολο. Μακάρι να μην είναι πάρα πολύ δύσκολο και να υπάρχει μια λύση έστω και αργοπορημένα, γιατί και εδώ ο ΠΑΟΚ έχει χάσει χρόνο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Θες να πεις κάτι, αγάπη, σε βλέπω. Όχι, είναι κάτι προσωπικό. Μάλιστα. Να μπορώ να το μοιραστώ. Ωραία. Δεν έχουμε μυστικά εδώ. Ωραία, φίλε, με ακολούθησε στο Twitter ο Liam Lawrence. Δεν είναι καλό, να ξέρεις. Δεν είναι καλό. Στο λέω από την εμπειρία μου. Τέλος πάντων, οκ. Λες να παίζει θέμα επιστροφής. Του Λίαμ Λόρενς. Πρέπει να έχει σταματήσει, βέβαια. Σχολιαστής είναι πλέον στην τηλεόραση. Ναι. Τέλος πάντων. Ωραία. Καλή δύναμη, αγάπη. Μπορεί κάτι να θέλει να σε ρωτήσει για τον ΠΑΟΚ, μπορεί. Μου έχει θυμηθεί εγώ ότι το είχα στείλει σε κάποια φάση, μάλλον, αλλά έχει μήνες. Ναι, ότι έχει εξάμηνο. Πολύ άσχος ο Λίαμ Λόρενς. Ναι. Νομίζω στην Bristol City έκλεισε την καριέρα του. Λοιπόν, η καλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού 12. Σεζόν 12-13. Α, έχει και διπλώματα προπονητικής. Τα λέει όλα εδώ, το γραφικό. Πες να τον βγάλουμε στον αέρα. Μετάβριο, το Λίαμ. Λοιπόν, ναι, μαζί μας η Αναδομό, έχοντας κλείσει 10 χρόνια λειτουργίας, παραμένει νούμερο 1 επιλογή για να ανακαινήσετε μέρος
ή ολόκληρο το σπίτι σας, το εξοχικό σας, την επαγγελματική σας στέγη, στο Φίνικα Νέα Δωμό, δίπλα στα McDonald's, εύκολη πρόσβαση, εύκολη στάθμευση και σας δίνουν τις καλύτερες λύσεις ανάλογα με τις επιθυμίες σας και τις οικονομικές δυνατότητες για το σπίτι, το εξοχικό, την επαγγελματική σας στέγη. Μαζί μας ήταν και η Στίχημαν, εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, φυσικά το Regency Casino και το Θέατρο Βεργίνα θα σας κρατήσουμε ενήμερους για τα επόμενα happening και event του Regency Casino. Τη δεύτερη ώρα μαζί μας ο Φτίκας, πλακάκι και διγυηνής, Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από το κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2-3-10-905-503. Και Στέργιο θα πάμε στα ΝΑΚ. Πρέπει να πάμε όμως πέρα την πλάκα. Για να δούμε τι θα πάρουμε, γιατί είναι ευκαιρία αυτές τις ημέρες που υπάρχουν αυτές οι εκτόσεις να κάνετε τα ψώνια σας όλοι. Εμείς θα πάμε τη μισή μέρα στο τέλος που μας βολεύει κιόλας, αλλά έχετε επιλογές και Πλατεία Αγίας Σοφίας και Mediterranean Cosmos. Αν ταξιδεύετε, υπάρχει κατάστημα και στο Ελευθέριος Βενιζέλος και nac.gr με δωρεάν αποστολή και άλλα και σε όλη την Ελλάδα και φυσικά πάρα πολλά στο κανατολικά, δυτικά και στο κέντρο. Και χορηγή της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ μαζί μας και σήμερα, η Άρκον Ελλάς, η καλύτερη επιλογή για να τοποθετήσετε ράφια στον επαγγελματικό σας χώρο, είτε έχετε φαρμακείο, σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, οτιδήποτε χώρο χρειάζεται ράφια, η Άρκον θα σας δώσει τις καλύτερες επιλογές, κάθε τύπου ράφια και σε κάθε διάσταση. Θα τη βρείτε στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου στο τηλέφωνο 2310-723-240 στο arcon.gr. Υπάρχει υποκατάστημα στην Αθήνα. Χορηγός της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ Ιώτο Καλογεράς με τρία καταστήματα Γρηγορίου Λαμπράκη 27 στροφή Τριανδίας, Εσπερίδων 19 παλιά συμμαχική Ωραιοκάστρου και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων Θέρμη και στο ίντερνετ otokalogeras.gr. Ολοκληρωμένο πακέτο συνεργείο, σέρβις, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικό και αυτοκίνητο αντικατάστασης, όπως και οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλος που σφέρουν τις καθημερινές μας συνδέσεις με τον Σταύρο και την Ελένη και την ενημέρωσή μας από την Ολλανδία. Οι χαμηλότερες τιμές στην ασφάλιση αυτοκινήτων για κάθε κατηγορία, από 59 ευρώ το εξάμηνο για όλη την Ελλάδα. Διαπιστώστε το και μόνοι σας, πάρτε ένα τηλέφωνο στον Μαργαριτόπουλο πριν ανανεώσετε την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας. Πληροφορίες margaritopoulos.com και στο 2310-911-701. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Μείνετε στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί ο Γιώργος Παναγιωτίδης. Θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 3. Γενικότερα θα έχουμε και στις επόμενες εκπομπές συνδέσεις με τον Σταύρο και την Ελένη για οτιδήποτε συμβεί στην προετοιμασία του Δικεφάλου που σιγά σιγά βαδίζει προς το τέλος. Το πρώτο στάδιο στην Ολλανδία θα μεταφερθεί ο Σταύρος και η Ελένη και η ομάδα φυσικά τις επόμενες μέρες στην πανέμορφη και εξωτική Ρουμανία. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι.